Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στις παρεμβάσεις. Είναι πυκνές οι εξελίξεις και στα πολιτικά και στα οικονομικά. Θα τα δούμε όλα μαζί, θα τα αναλύσουμε, θα τα σχολιάσουμε, θα φωτίσουμε το παρασκήνιο όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Έχουμε και λέμε λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι πήγε τελικά στη Βουλή ο φάκελος της υπόθεσης Νοβάρτης. Και τώρα το λόγο έχει η πολιτική. Θα δούμε ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης, εάν δηλαδή πρόκειται να πάρει πρωτοβουλία για τη σύσταση εξεταστικής ή προκαταρκτικής, δηλαδή προανακριτικής επιτροπής. Θα δούμε επίσης πώς θα το χειριστεί το θέμα η αντιπολίτευση, αν και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έσπευσε με πολύ δεικτικό τρόπο να σχολιάσει τις Νοβάρτης και ουσιαστικά να επισημάνει ότι υπάρχει και σοκοματικό πρόβλημα στην κυβερνόσα παράταξη. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο με τον Σωτήρη Ξενάκη και με τον Δημήτρη τον Χατζηνικόλα, ο οποίος είναι άρτια φυχτής από τη Θεσσαλονίκη. Τον είδαμε και στην ερώτηση την οποία υπέβαλε στον πρώην Πρωθυπουργό. Εκτός από την Νοβάρτης, όμως, πολύ γρήγορα να βάλω εγώ την ατζέντα πάνω στην οποία θα συζητήσουμε. Σε πρώτο πλάνο είναι και τα εργασιακά. Αυτή η περιβόητη πια, γιατί έκανε και το γύρο το social media, Δημήτρη, επισήμανση της κυρίας Αχτσιόγλου, της πρώην Υπουργού Εργασίας, ότι αυξάνοντας πρώτα τους μισθούς, εν συνεχεία ακολουθεί η ανάπτυξη, ένα προφύστερο σχήμα το οποίο... Το πολιτικό σύστημα της χώρας μαλώνει αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον είναι αυτός ο καυγάς, αλλά νομίζω ότι τον κόσμο ελάχιστα τον απασχολεί. Τα έχουμε πει κι άλλη φορά. Εγώ συνεχίζω να απορώ για τον τρόπο που συμπεριφέρεται το πολιτικό σύστημα. Πραγματικά τώρα πιστεύετε εσείς ότι το πρόβλημα στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι αν οι μισθοί θα φέρουν την ανάπτυξη ή η ανάπτυξη θα φέρει τους μισθούς. Αυτό θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Θα συνιστούσα σε όσους έχουν τέτοιου είδους απορίες ότι οι οικονομολόγοι παγκοσμίως το έχουν λύσει το θέμα. Μπορεί κάποιος να καταφύγει στην διεθνή βιβλιογραφία και να βρει τι λένε οι οικονομολόγοι. Πάντως δεν το έχουν λύσει έτσι. Δηλαδή, δεν το έχουν λύσει διατάσσοντας αύξηση μισθών για να έρθει η ανάπτυξη. Αυτό δεν έγινε ποτέ και πουθενά. Κοιτάξτε. Έτσι, όπως διατυπώθηκε αυτό από την κυρία Χτσιόγλου αρχικά και μετά από τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, συγγνώμη, αλλά ξεκινήσαμε. Όχι, ενδιαφέρον έχει. Ναι, για τους μισθούς των ανθρώπων. Να μπορεί κάποια οικονομία, ιδιωτική ή ακόμα και δημόσια, να διατάξει αύξηση μισθών και αυτό να φέρει αυτόματα ανάπτυξη. Δεν έχει προηγούμενο. Καμία οικονομία δεν μπορεί να διατάξει κάτι τέτοιο. Αυτό που πρέπει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, το κράτος. Βόρεια Κορέα ενδεχομένως. Όχι, όλα τα κράτη. Δεν είναι θέμα Βόρειας Κορέας. Όλα τα κράτη και τα καπιταλιστικά κράτη. Δεν μπορεί να διατάξουν αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Όχι, φυσικά. Λέω ότι όλα τα κράτη. Και σε μια οικονομία έχουν μια εργασιακή... Έχουν μια εργατική νομοθεσία. Όλα τα κράτη. Ναι. Αυτό μπορούν να κάνουν τα κράτη. Σωστά. Να έχουν μια εργατική νομοθεσία και να φροντίζουν η εργατική νομοθεσία να τηρείται από τους επιχειρηματίες. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πού. Αυτό που λες εσύ είναι σωστό, αλλά δεν διατυπώθηκε έτσι. Διατυπώθηκε λοιπόν, όπως το είπε πριν ο Γιάννης. Βάλτε μια ανατελεία και οι δύο. Είναι ενδεικτικό ότι έχουμε πολλά να πούμε και αρκετά στα οποία, από ό,τι καταλάβατε κυρίες και κύριοι, θα διαφωνήσουμε απόψε. Άλλο θέμα το οποίο προέκυψε από την συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφορά τα οικονομικά, τα πρωτογενή πλεονάσματα. Σήμερα ακούσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι βρέθηκαν ως διαμαγείας, δεν ξέρω πώς, άλλα 500 εκατομμύρια, τα οποία προσέξτε, είναι παραπάνω από τα προσδοκόμενα έσοδα του έτσι κι αλλιώς μεγάλου πρωτογενούς πλεονάσματος. Και τώρα όλοι αναρωτιούνται, μένει να δούμε, Σωτήρη, η κυβέρνηση τι θα πει, πού θα ξοδευτούν αυτά τα χρήματα και αν θα ξοδευτούν ή θα εξακολουθήσουν να μένουν στον κουμπαρά. Υπάρχει η ανακοίνωση της συνάντησης την ερχόμενη εβδομάδα του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, θα τον δει ο κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Και βέβαια, ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, καθώς η επίθεση από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία έχουν προκαλέσει μια εκτόξευση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και έναν προβληματισμό για το τι περιμένει και εμάς, τις δικές μας τσέπες. Θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των πρατηριούχων, τον κύριο Ασμάτογλου, ο οποίος έσπευσε να προαναγγείλει αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης κατά 5%, πιθανότατα και από αύριο σίγουρα μέσα στην εβδομάδα που τρέχει. Και βεβαίως μένει να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κακά τα ψέματα, ο Οκτώβριος σχεδόν έφτασε και ο προβληματισμός στα νοικοκυριά είναι μεγάλος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Ξενάκη για την Νοβάρτης. Να μας πει, Σωτήρη, τι γίνεται τελικά.
Πού προσανατολίζεται η κυβέρνηση, εάν δηλαδή προκρίνει την σύσταση εξεταστικής ή προκαταρκτικής επιτροπής, γιατί άκουσες χτες τις αιχμές του κ. Ναι. Τσίπρα, καλά ξεμπερδέματα τους είπε. Δεν νομίζω ότι έχει καταλήξει κεντρικά η κυβέρνηση που θα γεννηθεί. Αυτό είναι προφανώς θα πούνε οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας απόφαση της Βουλής, έτσι. Αλλά αυτό είναι ναι, στην Βουλή, στην οποία έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση όμως. Λοιπόν, Τετάρτη θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της δικογραφίας οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και τα κόμματα στην Βουλή. Και έχω την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι επειδή την επόμενη εβδομάδα, όπως είπες, ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συνέλευσης του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου θα έχει και αυτή τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως λένε πληροφορίες από την Νέα Υόρκη και τη Ουάσιγκτον. Θα πάμε για μια απόφαση η οποία θα ληφθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα ενδεχομένως για το αν θα είναι εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή ή δεν μπορώ να πιστέψω. Δεν τους βλέπω πάντως ζωηρούς για προκαταρκτική γενικώς, για προανακριτική γενικώς, δηλαδή στην κυβέρνηση. Το λέμε κάθε μέρα ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να προκύψει ότι υπάρχει κάποια διάθεση σαν αυτή που αποκάλεσε χθες ο κύριος Τσίπρας ρεβανσισμού. Θέλει λοιπόν το πράγμα να πάει στη λογική που ξαναείπαμε. Προχωράμε, αλλά δεν ξεχνάμε. Ναι, το θέλει όλη η κυβέρνηση. Γιατί, για παράδειγμα, δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έκανε και τις έντονες αυτές δηλώσεις όταν επισκέφθηκε τον Άριο Πάγο, θα είναι ικανοποιημένος με μια έτσι χαλαρή αντιμετώπιση του θέματος. Ξέρετε τι εννοεί κανείς χαλαρή αντιμετώπιση. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι χαλαρή αντιμετώπιση. Είναι χαλαρότερη προφανώς από την προανακριτική. Για την οποία μας μίλησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Μπορεί να ακολουθήσει. Τον άκουσα νωρίτερα στο Sky τον κύριο Γεωργιάδη να λέει. Να εκφράσει την άποψή του και να λέει ότι θεωρεί ότι αν υπάρξουν στοιχεία που θα προκύψουν από αυτά τα οποία έχουν έρθει στη Βουλή, δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί η Βουλή να κουκουλώσει οτιδήποτε. Λογικό μου ακούγεται αυτό το οποίο διατυπώνει. Η εξεταστική είναι ένας τρόπος. Η προκαταρκτική είναι ένας άλλος τρόπος, ο οποίος βεβαίως είναι πιο τρανταχτός. Δεύτερο ερώτημα, και μιλάει για απευθείας για ποινικές ευθύνες. Σωστά. Ναι. Επ' αυτού, μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα τηρήσει την ίδια στάση η κυβέρνηση για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή τα πρόσωπα που έχουν κατονομαστεί. Για παράδειγμα, για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει. Και θεωρώ δικαιολογημένα. Όσοι από εμάς είμαστε πιο μεγάλη ηλικία και έχουμε παρακολουθήσει πορείες εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών από το 88 και μετά, εγώ είμαι ένας από αυτούς. Έχουμε δει τι είσαι και εσύ. Τι συμβαίνει και ο Δημήτρης επίσης. Εγώ είμαι μικρός. Τι συμβαίνει, ναι, καλά. Λοιπόν, τι συμβαίνει όταν βρίσκεται ή δημιουργείται η εικόνα ότι βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής δίωξης ένας πολιτικός αρχηγός. Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε τι σημαίνει. Άρα λοιπόν θέλει μια σκέψη όλο αυτό. Δεν είναι μάλιστα. Μια εύκολη απόφαση. Λοιπόν, μικρέ, για πες μας τώρα. αυτό το καλά ξεμπερδέματα. Λοιπόν, το καλά ξεμπερδέματα ήταν δύο πραγματάκια για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα το διαδικαστικό, ένα το πολιτικό μέρος του πράγματος. Για το διαδικαστικό. Ακούστε τώρα γιατί παράνοια βιώνουμε με ευθύνη του νομοθέτη. Όπου νομοθέτησε ο κ. Βενιζέλος. Ο δικαστικός λειτουργός, ο οποίος είναι κατά τη γνώμη μου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ο καθήλυνα αρμόδιος και ο μοναδικός αρμόδιος να διερευνήσει την ύπαρξη τυχόν αδικημάτων, με το που πέφτει πάνω σε όνομα ενός πολιτικού, είναι αναγκασμένος να το στείλει στη Βουλή για να αποφασίσει. Σωστά. Η Βουλή. Επί ποιου θέματος θα αποφασίσει η Βουλή? Η έρευνα δεν είχε γίνει καν. Ο εισαγγελικός λειτουργός, με το που είδε το όνομα του κυρίου Τσίπρα και το όνομα του κυρίου. Μπορεί να έχει προχωρήσει μέχρι ένα στάδιο η έρευνα. Δεν έχει προχωρήσει. Ότου ακουστεί, αλλά με το που το είδε, το έστειλε στη Βουλή. Να αποφασίσει γιατί. Για να αποφασίσει ο βουλευτής, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωμένη την έρευνα μπροστά του για να μπορέσει να αποφασίσει. Αν θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει ο ίδιος μια πραγματική. Ας πούμε, τώρα λέει, βάζεις τον πειρασμό, Δημήτρη μου, να σου πω ότι όχι, εδώ υπήρξαν υπουργοί. Επισημένω τα κακώς κείμενα και τις στρεβλώσεις του συστήματος. Και το αποτέλεσμα και μιλούσαν για σκάνδαλο. Προφανώς. Μα και τότε εγώ έλεγα ότι ο φυσικός χώρος διερεύνησης του οποιοδήποτε σκανδάλου Νοβάρτης είναι η εισαγγελία δευτέρας. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Κακώς μπλέκει η πολιτική στη συγκεκριμένη υπόθεση. Λέει λοιπόν έτσι τώρα, πάντα, όμως προσέξτε, ναι. Οι πολιτικοί ζήλεψαν τη δόξα των δικαστών. Θέλουν μέσω των επιτραπών να γίνουν δικαστές. Αυτό θέλουν. Αυτό προβλέπει η νομοθεσία. Να μην το προβλέπει. Ναι. Να τη διορθώσουμε την νομοθεσία. Μέχρι να τη διορθώσουμε όμως την νομοθεσία. Πάμε λοιπόν τώρα μέχρι να τη διορθώσουμε. Ναι, αλλά εγώ θα το λέω. Ναι. Ότι εδώ υπάρχει μια στρεβλή διαδικασία. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και ταλαιπωρεί χρόνια το πολιτικό σύστημα, τους δημοσιογράφους. Έχουμε το γνωστό πολιτικό παιχνίδι. Σκευωρεί ο ένας, κλέφτες ο άλλος. Αλλά να μην μένει εντύπωση ότι μπορεί να γίνει και αλλιώς. Τώρα δεν μπορεί να γίνει αλλιώς όπως τα πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία. Ναι. Εγώ προσωπικά λέω, και γι' αυτό εκτιμώ ότι η αναφορά του κύριου Τσίπρα χθες στη ΔΕΘ, κάντε εξεταστική, κάντε ό,τι θέλετε μέχρι και ειδικό δικαστήριο, αυτό ήταν, ότι η κατάσταση Νοβάρτης είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία και ειδικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι μια κατάσταση win-win για τον Άλεξ Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό?
Διότι δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν στο συγκεκριμένο θέμα. Ή όντως να είναι σκάνδαλο και συνεπώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα μιλάς για το ανάποδο σκάνδαλο. Γιατί, μιλάς για το ανάποδο. Ναι, για το ανάποδο σκάνδαλο. Μιλάμε. Για το ανάποδο. Γιατί δεν μιλάμε για το άλλο. Στο αρχικό σκάνδαλο οι 7 υποθέσεις έχουν πάει στο αρχείο. Για το ανάποδο μιλάμε. Δεν μιλάμε για το άλλο. Το άλλο είναι win για τα μέσα μαζική. Είναι κάνει τζιζ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θέλω να το πειράζουμε καθόλου. Σαν να μην έγινε ποτέ. Πάμε λοιπόν τώρα για το ανάποδο. Αυτό που αρέσει σε εσά. Εγώ άκουσα την είδηση για τον κύριο Λοβέρδα, α πούμε. Την άκουσα να πέσει. Θα σα πω γιατί το λέω. Γιατί η εφημερίδα μου που ερεύνησε το συγκεκριμένο σκάνδαλο και που το έφερε στη δημοσιότητα έχει ακούσει. Όσα δεν έχει ακούσει κανένας. Αυτό έχει συμβεί και, εντάξει, αυτό έχει συμβεί και με άλλα μέσα. Λοιπόν. Με δημοσιογράφους, έχει συμβεί γενικώς και λοιπόν, από εδώ και από εκεί. Λέω λοιπόν το παράπονο. Ναι. Πάμε τώρα στο πολιτικό παιχνίδι που παίζεται. Τι μπορεί να κάνει ο σημερινός πρωθυπουργός. Δύο πράγματα μπορεί να κάνει. Ή να ξεκινήσει αυτή την έρευνα μέσα από τη Βουλή. Έτσι. Αλλά εκεί θα πρέπει να αποδείξει ότι όντως υπάρχει σκάνδαλο. Ότι όντως και να το αποδείξει με όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εξεταστική επιτροπή, αν γίνει. Ναι, πρέπει να καταλήξει η εξεταστική επιτροπή. Ωραία, δεν διότι σημαίνει, άμα γίνει δεν εξεταστική επιτροπή. Ότι υποχρεωτικά θα καταλήξει σε ποινικές ευθύνες για να συσταθεί προκαταρκτική. Μπορεί να διαπιστωθούν κάποιες. Μια εξεταστική για τον Άκη Τσοχαντζόπουλο που δεν έχει καταλήξει πουθενά. Όλες αυτές οι εξεταστικές λοιπόν που δεν καταλήγουν πουθενά απλά εμπεδώνουν το αίσθημα της αστιμορρησίας στον κόσμο. Και αυτή είναι η επιπτώση που τη βρίσκουν μπροστά του οι πολιτικοί το επόμενο διάστημα. Και καλό θα κάνουν να το προσέξουν. Λοιπόν, ή να κάνει λοιπόν αυτή την εξεταστική και να μην καταλήξει πουθενά. Έτσι, οπότε εκεί σας το λέω ευθέως ότι στη γνώμη της κοινής γνώμης, έτσι λειτουργεί η επικοινωνία. Έτσι. Αν δεν είναι σκάνδαλο, φτιαχτό σκάνδαλο, τότε είναι πραγματικό σκάνδαλο. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ή να μην την κάνει και να μην μπροστά του τον Αντώνη Σαμαρά. Η πιθανότητα να την κάνει και να καταλήξει κάπου δεν και την τον Αντώνη Σαμαρά θα τον βρει μπροστά του, όχι μόνο για τον Μισό. Την πιθανότητα να την κάνει και να καταλήξει κάπου. Την πετάς από τώρα στα σκουπίδια. Δηλαδή την πιθανότητα όντως να υπάρξει και βορεία. Λέω τώρα εγώ εντάξει, δεν ξέρω. Okay, τώρα με προκαλείς, αλλά θα κάνω μια δεν πρόβλεψη. Τώρα με προκαλείς να κάνω πρόβλεψη. Α, εντάξει. Ναι, γιατί και θα το διακινδυνεύσω. Ναι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα τη στείλουν πάλι πίσω στην εισαγγελία και να συνεχίσει την έρευνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Το λέω τώρα και μένει να το δούμε. Ολοκλήρωσε και αυτό που ήθελες να πεις για τον κύριο Σαμαρά. Και λέω που ότι θα βρει μπροστά του τον κύριο Σαμαρά. Το καλά ξεμπερδέματα του κύριου Τσίπρα φωτογράφησε ακριβώς τον κύριο Σαμαρά, διότι η αντίδρασή του στο θέμα της Νοβάρτης θα είναι πολλαπλή. Διότι από πίσω της θα σέρνει και το θέμα του Μαργαρίτη Σκηνά και το θέμα του Προκόπη Παυλόπουλου. Αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το συζητήσουμε. Ναι, και θα πάμε τώρα σε αυτό, διότι όντως ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για την επόμενη μέρα. Για την εκλογή δηλαδή Προέδρου της Δημοκρατίας και τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου. Είπε ότι δεν μετάνιωσε ποτέ για την πρότασή του να είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να μην είναι κάποιος από την αριστερά για πρώτη φορά. Και είπε, μάλιστα το συνέχισε και είπε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να τον ξαναπροτείνει. Γνωρίζοντας εμείς από το ρεπορτάζ. Ενώ κάποιοι ίσως να υπέθεταν ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να τον είχε στεναχωρήσει το θέμα της δικαιοσύνης. Τον είχε κάνει έξαλλο. Ποιον, τον κύριο Τσίπρα? Τον κύριο Τσίπρα. Εμείς που γνωρίζουμε το ρεπορτάζ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε δυσαρεστηθεί, είναι ήπια η λέξη την οποία χρησιμοποιώ, από τη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο θέμα της επιλογής. Άρα μάλλον το ξανασκέφτηκε και κατάλαβε το δικαστήριο. Και κατάλαβε τώρα αναζητούμε λοιπόν τι μεσολάβησε και τι άλλαξε από τότε, και όταν λέμε τότε πριν από 2 μήνες, έτσι, αν θυμάστε καλά, 2,5 μήνες, μέχρι σήμερα. Και υπάρχει αυτή η μεταστροφή. Η γνώμη και η εκτίμηση η δική μου είναι ότι, και το είπα, θα το πω και πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, έπεσε από το Λευκό Πύργο, σηκώθηκε τσαλάκωτος και βρήκε και ένα πορτοφόλι. Άλλη πρόβλεψη είναι αυτή, ουσιαστικά θα τη δούμε παρακάτω. Βολεύει η εκτίμησή μου ότι η εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου, η επανεκλογή του, βολεύει αυτή τη στιγμή και τους δύο. Διότι θα είναι με 244 ψήφους, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω τι θα κάνει το κοινάλ, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι με 244 ψήφους και θα αναιρέσει την οποιαδήποτε διάθεση γκρίνιας από τον οποιοδήποτε βλέπει για μια ακόμα φορά τον Αντώνη Σαμάρα. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι εδώ οι εξελίξεις δείχνουν προς τα πού θα πάμε. Σωτήρη, τι λες? Εγώ λέω ότι ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε αυτό στη ΔΕΘ. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, παρέπεμψε στο Δεκέμβριο για την απόφαση αυτή. Μα έτσι κι αλλιώς την πρωτοβουλία την έχει ο Πρωθυπουργός και δεν θα. Όλο αυτό που περιγράφει ο Δημήτρης δεν είναι καθόλου. Μάλλον έχει λογική. Θέλω να πω, δεν είναι. Δεν ακούω κάτι το οποίο συγκρούεται με τη λογική, αλλά καμιά φορά. Σας θυμίζω ότι υπάρχει και η ανοιχτή και η συνταγματική αναθεώρηση. Όπου είναι η πρόταση για τον τρόπο εκλογής Προέδρου. Έχουν συμφωνήσει τα κόμματα να την ανοίξουν και μετά το 51. Υπάρχουν δύο προτάσεις στον
τραπέζι και από την κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ και μένει και να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα, ας πούμε, μεγαθυμίας του κ. Τσίπρα που πράγματι η εικόνα... Δεν υπάρχει μεγαθυμία στην πολιτική. Εγώ θυμάμαι και τη συνέντευξη στο Sky προεκλογικά που ρωτήθηκε για αυτό το θέμα και ο τρόπος που απάντησε για το θέμα των δικαστών έδειξε ότι προφανώς δεν του άρεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιος τον είδε χωρίς να έχει ιστορική πληροφόρηση, καταλάβαινε ότι δεν του άρεσε. Αλλά στην πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Κάνεις τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις μερικές φορές, ακόμα και αν δεν μπορείς να κάνεις. Τώρα, μιας και μιλάτε για το εφικτό, πόσο εφικτό είναι, και θέλω τον Δημήτρη να μας το εξηγήσει, αυτό το οποίο το σχολιάσατε ακροθυγώς προηγουμένως και το οποίο έχει κάνει αίσθηση περί αυξήσεως των μισθών, ώστε να έρθει η ανάπτυξη και, εν πάση περιπτώσει, αν είναι τόσο απλό, γιατί δεν γινόταν τόσα χρόνια. Ναι. Όπως και η παγκόσμια ειρήνη. Είναι κάτι το οποίο κοιτάξτε να δείτε. Αυτός που ισχυρίζεται ότι άμα αυξηθούν οι μισθοί δεν θα έρθει η ανάπτυξη, έχει το βάρος να αποδείξει ότι αν μειωθούν οι μισθοί θα έρθει η ανάπτυξη. Δεν μισό λεπτό. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ παίζουμε το αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Να μιλάμε για εφικτά πράγματα. Αυτό είναι που λες. Να μιλάμε για την πραγματικότητα των ενεργών. Είναι εφικτά αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή οι μισθοί στην Ελλάδα, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ειδικά για τα νέα παιδιά κάτω από 35 χρονών, είναι περί τα 700 ευρώ. Μην γελιόμαστε τώρα. Είναι πολύ χαμηλή. Με αυτού του μισθού δεν πάνε τόσα χρόνια. Πουθενά δεν πάνε αυτού του μισθού. Γιατί δεν του αύξανε τόσα χρόνια. Και λιγότερο μπορώ να σου Τώρα, ναι, και υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα, έχει δίκιο ο κ. Κυριανάκης. Τώρα πρέπει να το παρουσιάσουμε και έχει δίκιο, διότι έχουμε λοιπόν μαζί μας, θα τον παρουσιάσω αμέσως, τον κύριο Κώστα Κυριανάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και, και πρώην υπουργό. Πιστεύω ότι θα μπορούμε να τους δείξουμε τους προσκεκλημένους μας. Να πάμε λοιπόν στον κύριο Κυριανάκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή αρχή στην εκπομπή σας. Με περιπετειώδης τρόπο, σας προλογίσαμε με περιπετειώδη τρόπο, να δείξουμε και τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, το βουλευτή του κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα σας, κύριε Κεγκέρογλου. Τον κύριο Σπίρτζη θα σας τον δείξουμε, γιατί όπως είπαμε αναμένεται, είναι στο δρόμο. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κυριανάκη, κάτι ξεκινούσατε να λέτε απαντώντας τον Δημήτρη. Για τους μισθούς. Μου είπε κάτι που έχει δίκιο, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων είναι και με οι λεγόμενοι τετραωρίτες, με ελαστικές μορφές εργασίας, κάτω από 700. Δεν μπορεί να έχουν όλοι δίκιο όμως. Γιατί αν είναι τόσο χαμηλή η μισθή, γιατί δεν τους αύξησε η προηγούμενη κυβέρνηση 4 χρόνια να το λύσει και το θέμα. Γι' αυτό έχασε και τις εκλογές. Γιατί δεν διατάσσονται και αυξήσεις. Είναι απλά τα πράγματα στην πολιτική. Κοιτάξτε, ό,τι και να λέει ο κύριος Κυριανάκης ή ο κύριος Σπίρτζης όταν έρθει. Όχι, λέω. Η καθημερινότητα των πολιτών αυτή είναι που βγαίνει. Αυτοκριτική δηλαδή ήταν από την κυρία Αχτσιόγλου αυτό που ακούσαμε. Αυτοκριτική. Καταρχά αυτό δεν το είπε η κυρία Αχτσιόγλου. Το είπε και ο Το είπε πρώτα ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ. Σωστό. Ότι αν αυξηθούν οι μισθοί, θα αυξηθεί η ανάπτυξη. Θεώρησε αυτό εφιέστατο. Εσείς γιατί διαφωνείτε σε αυτό, κύριε. Και το Twitter την επόμενη μέρα. Δηλαδή, εσείς, αν πάρετε ένα διπλάσιο μισθό, δεν θα βγείτε να το ξοδέψετε στην αγορά. Δεν έχω καμία διάθεση να προστατεύσω την κυρία Αχτσιόγλου, την πρώην Υπουργό Εργασίας. Θέλω να δικαιολογήσω το ζήλο της απέναντι στον αρχηγό της. Αποκαθιστώ την αλήθεια, η οποία είναι ότι ο Τσίπρας είπε αυτό το πράγμα το Σάββατο. Ναι, ωραία, ο Τσίπρας είπε. Εγώ σας ρωτάω. Άρα λοιπόν μιλάμε όχι για ένα εφιολόγημα της κυρίας Αυτσιόγλου, αλλά για μια θέση πολιτική, η οποία δείχνει την οικονομική. Ψάχνετε να βρείτε εσείς ποιος το είπε. Την οικονομική ασχετοσύνη του κύριου. Ξέρω ποιος το είπε. Ο Τσίπρας. Ωραία. Σας ρωτώ. Την οικονομική ασχετοσύνη του κύριου Τσίπρα. Αν εσείς πάρετε 2.000 παραπάνω, το Σάββατο, τι θα τα κάνετε. Στους εντούκι θα τα βάλετε. Δεν μου απαντάτε. Την ομιλία στους παραγωγικούς φορείς. Λοιπόν, πουθενά στον κόσμο. Δεν υπάρχει σοβαρός ηγέτης ο οποίος να θεωρεί ότι η αύξηση μισθών φέρνει την ανάπτυξη και όχι το αντίστροφο. Οπότε να υποθέσω ότι ο δικός σας ηγέτης δεν θέλει την αύξηση των μισθών. Αυτό λόγο, μου λέτε τώρα. Θα σας πω. Αφήστε με ως δόπο. Λοιπόν, για τον απλούστατο λόγο ότι την ανάπτυξη δεν τη φέρνουν οι κυβερνήσεις. Τη φέρνουν οι επιχειρήσεις. Δεν είπαμε κυβερνήσεις. Οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται. Οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν, αυξάνουν τον οικονομικό τους κύκλο. Και έτσι μπορούν να δίνουν παραπάνω μισθούς, εφόσον αυτό αποφασίσουν. Και έτσι έρχεται η ανάπτυξη. Εσείς τώρα πραγματικά η ανάπτυξη δεν είναι διατάσσω. Ότι αύριο θα ξυπνήσουν οι επιχειρήσεις και να πούνε: έλα εδώ, νεαρέ μου, σου δίνω 400 και πάρε 700. Αν αναπτυχθούν, ναι. Αλήθεια, αν αναπτυχθούν, κύριε Χατζηνικόλα, έχουν συμφέρον να προσλάβουν και άλλους εργαζομένους, διότι έτσι αυξάνεται ο οικονομικός κύκλος. Αλλά βέβαια εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή του, αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουν. Το δικαιολογώ. Οι οικονομίες που αναπτύσσονται σήμερα, όπως για παράδειγμα η Κίνα, είναι με μισθούς Κίνας. Αυτό που λέτε δεν τεκμέρεται από την παγκόσμια οικονομία.
Το αντίθετο συμβαίνει. Τι λέτε, κύριε Χατζηνικόλα? Πώς τη λέω? Κύριε Χατζηνικόλα, εσείς λέτε κάτι άλλο. Όχι, λέτε ότι στην Κίνα έχουν πολύ ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ναι, αλλά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο έχουν χαμηλούς μισθούς. Αυτό λέτε? Όχι. Λέω ότι η ανάπτυξη της Κίνας οφείλεται σε τεράστιο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν διεκδικώ, ναι, το λάθη του, στην πολύ, αυτά, πολύ φτηνά προϊόντα τα οποία εξάγει, και η βασική αιτία των πολύ φτηνών προϊόντων τα οποία παράγει είναι σχεδόν ανύπαρκτα μεροκάματα και ανύπαρκτα. Άρα εσείς ισχυρίζεστε ότι χαμηλή μισθή δεν λοιπόν, ισχυρή ανάπτυξη. Όχι, ισχυρή... Αυτό λέτε. Ακούστε. Λέω... Αυτό μας είπατε μόλις. Σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς ισχύουν οι κανόνες του καπιταλιστικού στις... Τώρα εσείς σοβαρά μιλάτε. Συγγνώμη, κύριε Χατζηνικόλα, να εννοηθούμε λίγο στα αυτονόητα. Είναι μια δικτατορία που δεν αφήνει. Καλά, δεν θα λύσουμε εμείς τώρα το πολιτικό σύστημα της Κίνας. Αφήστε να λύσουμε το δικό μας πρώτα και μετά το πάντως. Δικτατορία, αν έχει δίκιο, κύριε Χατζηνικόλα. Η διαπίστωση, αντίφαση μεγάλη. Τι είπατε? Ότι η ανάπτυξη στην Κίνα οφείλεται στους χαμηλούς μισθούς. Αυτό είπατε. Αν είναι δυνατόν. Άρα εσείς λέτε ότι χαμηλή μισθή τελικά δίνουν την ανάπτυξη. Εσείς δεν πιστεύετε δηλαδή, ναι, στην παγκόσμια οικονομία σήμερα. Άρα εσείς, κύριε Χατζηνικόλα, λέτε στον κόσμο ότι με χαμηλούς μισθούς θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη. Λέω στον κόσμο. Καταρχάς δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα στον κόσμο. Ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά. Πώς, δημόσιο βήμα έχετε. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει. Αλλά και εμείς πρέπει να καταλάβουμε. Εσείς τι λέτε, να καταλάβουμε. Εγώ σας είπα πριν, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Μια χαρά το καταλαβαίνω. Σας λέω ότι στην παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά κράτη τα οποία αναπτύσσονται, όπως για παράδειγμα η Κίνα, που μεγάλο μέρος της ανάπτυξης. Αφήστε τώρα αυτό το πολιτικό τώρα. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Είναι μια αλήθεια να μην το πούμε. Εντάξει, όχι. Εντάξει, έχει κομμουνισμό. Λοιπόν, ωραία. Σε πολύ μεγάλο μέρος αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στα πάρα πολύ φτηνά μεροκάματα που έχουν, που τους επιτρέπει να βγάζουν πολύ φτηνά προϊόντα. Και αυτό το εργασιακό κόστος λοιπόν, είναι σημαντικός παράγοντας στην οικονομία. Αυτό που τι λέτε, να κάνουμε τώρα? Αυτή η αξιολογική κρίση που κάνετε για το πώς λειτουργεί η οικονομία, πώς εντάσσεται στην κουβέντα μας? Λέει κ. Χατζηνικόλας. Δώστε μου τι. Ένα λεπτό. Είχα το λόγο μέχρι 250 φορές. Θα απαντήσετε βεβαίως. Αλλά θα ήθελα στο σημείο αυτό και ήταν παράλληλη. Μου, να καλωσορίσω στο στούντιο και τον κύριο Ασμάτογλου, τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, με τον οποίο θα συζητήσουμε την κρίση με το πετρέλαιο και τις επικείμενες αυξήσεις στις τιμές του σε πολύ λίγο. Με τον κύριο Ασμάτογλου πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό και τον κόσμο. Δεν είναι αγωνισμό η Κίνα τώρα που καθόμαστε και συζητήσουμε. Το θέμα για αυτό που συζητάμε είναι το εξής: από πού προέρχεται η ανάπτυξη, από τον πρωτογενή τομέα ή από τα λεφτά που θέλουμε να ρίξουμε στις επιχειρήσεις για να έρθει κύκλο η εσωτερική αγορά? Αν πράγματι οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουμε να ρίξουμε λεφτά για να έρθει βόλτα εκεί η εσωτερική αγορά, βεβαίως εκεί πάμε σε αυξήσεις μισθών. Αν όμως θέλουμε τον πρωτογενή τομέα, θέλουμε χαμηλούς μισθούς για να υπάρχει φτηνό παραγόμενο προϊόν. Λοιπόν, και όχι απαραίτητα, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω. Μισό λεπτό, να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Σπίρτζη, τον είχαμε προαναγγείλει. Ελάτε, περάστε να καθίσετε, κύριε Υπουργέ. Τον βουλευτή της αντιπολίτευσης, πρώην υπουργό. Ο οποίος έρχεται σε μια έτσι κρίσιμη στιγμή της συζήτησής μας, διότι προσπαθούμε, κύριε Σπίρτζη, να καταλάβουμε πώς μπορεί να γίνεται αυτό το οποίο και ο πρώην Πρωθυπουργός αλλά και η συνάδελφός σας, η κυρία Αξιόγλου, είπε περί αύξησης των μισθών ώστε να επέλθει η ανάπτυξη. Μπορείτε να μας βοηθήσετε? Σε ένα καθεστώς στον δυτικό δημοκρατικό κόσμο, σε μια ιδιωτική οικονομία. Γιατί μη στάσαμε την Κίνα όσο λέγατε δηλαδή, για να το ερμηνεύσουμε και άκρη δεν βγάλαμε. Πώς διατάσσονται αυξήσεις οι οποίες θα φέρουν αμέσως την ανάπτυξη? Βεβαίως. Είναι πολύ εύκολη απάντηση. Η πρώτη εύκολη απάντηση, που δεν είναι κατά τη γνώμη μου το πιο ουσιαστικό από αυτή την δράση, είναι ότι τονώνει στην πραγματική οικονομία. Διότι όταν συζητάμε για αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, μιλάμε για μεροκάματα, για αμινιάτικα, τα οποία είναι ήδη πολύ χαμηλά. Αυτό έγινε. Ναι, έγινε. Εσείς και πρέπει να ξαναγίνει. Εμείς είχαμε εξαγγείλει, και όχι μόνο εμείς, και ιστορικά, πάντα οι προοδευτικές κυβερνήσεις αύξαναν το κατώτατο μισθό. Και μάλιστα κάποτε υπήρχε και αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή. Άρα μιλάτε για τον κατώτατο μισθό καταρχήν. Να το ξεκαθαρίσουμε. Γι' αυτό μιλάμε. Πάντα. Μισό. Όχι, μισό λεπτάκι. Εσείς πότε όλοι να έχουν τον κατώτατο μισθό? Εγώ άκουσα, Δημήτρη, με συγχωρείς πολύ, άκουσα τον Πρωθυπουργό και την κυρία Αξιόγλου να μιλάνε, να λένε ότι οι αυξήσεις των μισθών φαίνουν την ανάπτυξη και όχι η ανάπτυξη αυτή των μισθών. Τι σου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα? Ξαναλέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Να ρωτήσουμε στην πράξη. Γιατί, συγγνώμη, δεν έχω δει σε κανένα μέρος του κόσμου να διατάσσονται. Αν πληρωθεί ο κόσμος παραπάνω, θα ξοδέψει. Έναν επιχειρηματία όπως είναι ο κύριος Ασμάτογλου, μπορείτε εσείς. Από το λεφτό δέντρο είναι με λίγα λόγια να πληρωθεί παραπάνω. Αυτό δεν είναι εσείς, όταν δεν μπαίνουν χρήματα στο ταμείο σας, να κάνετε αυξήσεις στους υπαλλήλους σας?
Αυτή τη στιγμή και σε κατάσταση ύφεσης βεβαίως και δεν μπορείς. Μάλιστα. Σημασία έχει όμως είναι αυτό που είπα προηγούμενα. Η Ελλάδα έχει πρωτογενή τομέα στην παραγωγή της. Εάν έχει να παράξει προϊόντα τα οποία θέλουν να είναι ανταγωνιστικά και φτηνά, βεβαίως εκεί έχει πρόβλημα στους μισθούς και πρέπει να είναι χαμηλή. Εάν όμως θέλουμε να ρίξουμε χρήματα στην αγορά, αυξάνουμε τους μισθούς και κάνουμε έναν κύκλο εσωτερικό. Δηλαδή, τι κάνουμε, δίνουμε υψηλούς μισθούς στους εργαζόμενους και θα πάνε να ψωνίσουν τα ρούχα τους, τα φαγητά τους, εκείνο και θα έρθει μια βόλτα στην εσωτερική αγορά. Εκεί κάνουμε έναν κύκλο, δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Η Κίνα λοιπόν είναι μια χώρα η οποία παράγει. Και τι παράγει, εξαγώγημα προϊόντα. Στην Ελλάδα τι εξαγώγημα έχουμε να παράξουμε? Αν δεν έχουμε λοιπόν εξαγώγημο προϊόν, θα πρέπει να ρίξουμε λεφτά στους μισθούς για να μπορέσει να έρθει βόλτα η εσωτερική αγορά. Δηλαδή εκεί που θα ξαναπέσουν πάλι τα χρήματα, γι' αυτό και, η ΓΕΣΕΒΕ είχε πει το 751, για να μπορέσει να έρθει βόλτα και να πέσουν στην αγορά, στον εμπορικό τομέα, τα χρήματα αυτά. Να ρωτήσω κύριε Ανάκη, συγγνώμη, για να συνοηθούμε στα αυτονόητα, ποιος πληρώνει τους μισθούς σε αυτή τη χώρα? Οι επιχειρήσεις. Στον ιδιωτικό τομέα, λέτε. Στον ιδιωτικό τομέα, προφανώς. Αν ήθελε στο δημόσιο να αυξήσει τους μισθούς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε. Επιχειρήσεις, ναι. Γιατί ισχυρίστηκε κάποιος κάτι διαφορετικό. Οι επιχειρήσεις. Σωστό είναι. Οι επιχειρήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο κύκλο εργασιών. Με βάση αυτόν πληρώνουν μισθούς. Δεν μπορεί να έρθει μια κυβέρνηση ξαφνικά και να πει: δώστε 5.000 ευρώ μισθό για να έχω 10% ανάπτυξη. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Δηλαδή αυτά είναι οικονομικά. Καταρχάς δεν είπε κανένας κάτι τέτοιο. Πρώτου έτους. Αυτό είναι για να πει στην ΑΣΟΕ να πατήσει το πόδι σου μέσα στο πανεπιστήμιο. Για να πατήσει το πόδι σου μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα γνωρίζεις. Το αντίθετο μπορεί να το πει. Η ανάπτυξη λοιπόν, κύριε Χατζηνικόλα, έρχεται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το αντίθετο αν μπορεί να το πει. Αν μπορέσουν να αναπτυχθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω των εξαγωγών που είπε ο αγαπητός κύριος. Μέσω των δραστηριοτήτων που αποδίδουν οικονομικό όφελος, έχουν συμφέρον να αυξήσουν και τους μισθούς, γιατί θέλουν να έχουν ευχαριστημένους εργαζομένους και περισσότερους εργαζομένους. Εσείς δηλαδή λέτε ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων. Αυτό μου λέτε. Γι' αυτό, κύριε Χατζηνικόλα, και οι top εταιρείες στον κόσμο, στον πλανήτη που έχουν τους μεγαλύτερους τζίρους, έχουν και χιλιάδες εργαζομένους. Αλλιώς θα είχαμε έναν ζάμπλουτο άνθρωπο με το πούρο του σε ένα κότερο. Μην κάνετε συνειρμού σε αυτό το τραπέζι. Ο οποίος θα απολάμβανε μόνος του ένα παχυλό μισθό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αντί να κάνει αυτό το πράγμα, προσλαμβάνει χιλιάδες εργαζομένους. Γιατί έτσι μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, εσείς μας λέτε, αν κατάλαβα καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει επουδενή στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην αύξηση των μισθών όταν μιλάμε για τέτοιες αξιολογικές θέσεις. Στον κατώτατο μισθό, φυσικά πρέπει να έχει ένα δίκτυο προστασίας. Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ένα μέτρο το οποίο λέει ότι για κάθε. Δεν μιλάμε για τον κατώτατο μισθό, κύριε Κυριανάκη. Ακούστε το λίγο. Μπορεί το κράτος να πει ότι ο κατώτατο μισθό θα πρέπει να αυξηθεί 10% για παράδειγμα. Όχι 750. Αυτό σας ρωτώ. 550 είναι ο βασικός μισθός σήμερα. Όχι 700 που είπατε εσείς. 550. Είναι 650 μεικτά, 550 καθαρά. Εντάξει, οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν συμφώνησα μαζί σα ότι υπάρχουν και κατώτεροι. Εμείς τι μέτρο έχουμε ανακοινώσει και θα εφαρμόσουμε για κάθε 1% ανάπτυξη θα έχουμε 2% αύξηση στο βασικό μισθό. Άρα λοιπόν από, από την ανάπτυξη θα έρθει και αύξηση και στο βασικό μισθό και φυσικά στους υπόλοιπους μισθούς. Αυτό λέει η κύριε Κεγκέρογλου, μια τοποθέτηση και από εσάς παρακαλώ γι' αυτό. Ναι, περιμένω για να μιλήσω. Καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσε ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να κάνει αύξηση μισθών γιατί τα έπαιρνε μέσω της υπερφορολόγησης. Δεν άφηνε τίποτα στις επιχειρήσεις για να πάνε στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλιώς θα ήθελε να το είχε κάνει. Δεν μπορούσε. Το κάνει, προχωράμε. Προχωράμε. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ψηφίσει τη διάταξη ότι το κράτος καθορίζει τον κατώτατο μισθό. Επειδή ανάπτυξη και μισθοί πρέπει να πηγαίνουν μαζί, ανάπτυξη και αμοιβές εργαζομένων πρέπει να πηγαίνουν μαζί και η τοπική ωφέλεια και η κοινωνική ωφέλεια ευρύτερα. Αυτό θα πρέπει να είναι αντικείμενο των κοινωνικών εταίρων. Αυτό είναι. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι και το βασικό μισθό θα πρέπει να τον καθορίζουν οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτό είναι. Ξέρουν οι επιχειρηματίες τι μπορούν, ξέρουν οι εργαζόμενοι ποιες ανάγκες έχουν. Και όμως στη Βουλή ψηφίσανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία κρατική παρέμβαση. Όχι, κύριε. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει και να ξαναεπανέλθει στις συλλογικές. Όχι, δεν ψήφισαμε. Δεν ψήφισατε τον Είχαμε τροπολογία δικιά μας για τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να επανέλθει.
Συγγνώμη, έγινε... όταν έφερε όντως ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την μικρή αύξηση στο βασικό μισθό, δεν την ψηφίσατε? Τώρα εσείς λέτε άλλο πράγμα. Εσείς λέτε άλλο πράγμα. Εγώ σας λέω για τη ρύθμιση. Κοιτάξτε, έφερε μία ρύθμιση ο κύριος Βρούτσης παλιότερα, η οποία μέσα στην κρίση πες ότι δικαιολογούνταν. Φέρνει μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι ναι, συνεχίζει το κράτος να καθορίζει τον κάτω το μισθό. Στο θεσμικό, σας λέω, είμαστε αντίθετοι. Σε οποιαδήποτε άποψη. Αν το καθόρισε, βέβαια, το ψηφίσατε. Σοβαρά το λέτε ότι θα είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού? Μα είστε αντίθετοι με την κρατική παρέμβαση στο βασικό μισθό. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν παρενέβην όση ώρα μιλούσατε και λέγατε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Δεν σε διέκοψα και ούτε και θέλω να σας διακόπτω. Ούτε θέλω να σας διακόπτω. Ούτε θέλω και κουβέντα μαζί σας. Ούτε και θέλω και κουβέντα. Μην το κάνετε. Μην διακόπτετε, κύριε. Ελάτε, κύριε Κεγερόπουλο. Όχι, έχω μιλήσει πάρα πολύ λίγο και θα μου δώσετε το χρόνο. Μα τον έχετε τον έχω. Λοιπόν. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε. Η κότα κάνει το αυγό, το είπε πολύ καλά ο κ. Χατζηνικόλας. Αυτά γίνονται μαζί. Πάνε μαζί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξαναδούμε πώς διασφαλίζουμε ότι η ανάπτυξη θα πάει χέρι-χέρι με την κοινωνική δικαιοσύνη. Και σας λέω εγώ 2-3 προτάσεις αμέσως που έχουν σχέση με αυτό. Το πρώτο βεβαίως, η πρώτη προϋπόθεση είναι να αποκλιμακωθεί η φορολογία. Πρέπει να γίνει δραστική μείωση της φορολογίας για να έχουμε πυροδότηση της ανάπτυξης. Και αυτό όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για τις οικογένειες. Εάν μειωθεί η φορολογία των οικογενειών, αυτόματα το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται. Και από εκεί αμέσως ξεκινάει αυτό που λέμε η αντίστροφη πορεία. Θα πρέπει να γίνεται επιπλέον μείωση στις επιχειρήσεις όταν αυξάνουν την απασχόληση, όταν δηλαδή προσλαμβάνουν ένα εργαζόμενο λοιπόν. Επιπλέον, για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετη δαπάνη θα απαλλάσσονται για φόρους 1.500. Σας το λέω απλά-απλά, είναι το κλειδί για να πάνε όλα αυτά μαζί. Δεν είναι τώρα κάτι πρωτόγνωρο να ανακαλύψουν τον τροχό στην Ελλάδα, όμως η ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη είναι μια άποψη που εκφράζει η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη, είναι μια άποψη που εκφράζουμε εμείς στην Ελλάδα, είναι το απαραίτητο σήμερα να γίνει. Τώρα, η συζήτηση που πιάσαμε με την Κίνα. Η Κίνα παράγει με διχτατορικό τρόπο, με χαμηλό κόστος, διχτατορικό τρόπο, έτσι. Με χαμηλό κόστος και πουλάει καπιταλιστικά στο εξωτερικό. Έχει μια ιδιομορφία. Δεν μπορεί λοιπόν να μεταφέρεις αυτό το υπόδειγμα και να συζητήσεις να το παραλληλίσεις με την Ελλάδα ή άλλες χώρες. Ωραία. Άρα, λοιπόν, μου δώσατε όμως την ευκαιρία να περάσω στο επόμενο θέμα, το οποίο συνδέεται με αυτό και έχει να κάνει συνολικά με τα εργασιακά. Γιατί, κύριε Σπύρτζη, ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ασκεί δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση για τις πρωτοβουλίες τις οποίες έλαβε, με τις ρυθμίσεις τις οποίες έφερε στον αναπτυξιακό νόμο για τις εργασιακές σχέσεις. Και θέλω να μας εξηγήσετε ποιες είναι και γιατί τις έχετε αυτές τις ενστάσεις σας. Καταρχάς, να ολοκληρώσουμε λίγο το προηγούμενο θέμα και να πάμε και σε αυτό που επιχείρει σήμερα η κυβέρνηση. Ακόμη και αν αποδεχτείς αυτό που είπε ο κ. Κεγερόγλου, θα πρέπει να υπάρχουν άλλες διασφαλίσεις που υπήρχαν στο παρελθόν και που η κυβέρνηση σήμερα πάει να τις καταργήσει. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση. Αυτό. Υπήρχε το δικαίωμα μέχρι τώρα μόνο μερός από τους εργαζόμενους να προσφύγουν και να διεκδικήσουν σε ένα δικαστήριο τον ελάχιστο μισθό τους. Mm-hmm. Αυτό έρχεται σήμερα να καταργηθεί. Δεν είναι το μόνο. Mm. Το δεύτερο είναι... Καθίσταται πιο δύσκολη μονομερής προσφυγή, λέτε. Όχι, δεν καθίσταται πιο δύσκολη, δεν καθίσταται. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει ότι πάμε σε μια εργασιακή ζούγκλα. Mm-hmm. Και το ζήσαμε αυτό στα χρόνια τα προηγούμενα της ύφεσης. Και γιατί λέω το ζήσαμε, γιατί ήταν θεσμοθετημένο εκτός από τον πολύ χαμηλό κατώτατο μισθό, υπήρχε θεσμοθετημένος και υποκατώτατος μισθός που καταργήσαμε. Mm-hmm. Και ζήσαμε ότι υπήρχαν πολλοί εργοδότες και προφανώς αυτοί οι εργοδότες δεν ήταν εργοδότες μικροί και μεσαίοι, επειδή βλέπω τον κύριο Σμάτογλου εδώ. Δεν ήταν τα μέλη της ΓΕΣΕΒΕ δηλαδή συνήθως. Mm-hmm. Ήταν μεγάλες εταιρείες που είχαν τη δυνατότητα να δώσουν το χαμηλό κατώτατο μισθό τότε, όχι μόνο να μην το δίνουν, αλλά και να αξιοποιούν στρεβλά τον υποκατώτατο μισθό, να έχουν εργαζόμενους με δηλωμένους σαν μερικές απασχόλησεις και να τους χρησιμοποιούν για 250, 300 και 350 ευρώ να δουλεύουν κανονικό οχτάριο. Δεν μιλάμε για τίποτα, για υπερορίες και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπουμε επίσης
Γιατί αυτά είναι μετρήσιμα πράγματα. Και δεν πότε συνέβαιναν αυτά που περιγράφεται? Σε όλη την περίοδο της ΥΦΕΣ, από τότε που καταργήθηκε. Αφορά και, το, και την από τότε, κυβέρνηση αυτό, αν καταλαβαίνω καλά. Ένα μέρος μέχρι που καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό, βεβαίως. Πέρσι. Μέχρι πριν 2 χρόνια καταργήθηκε ο υποκατώτατος μισθός και ξεκίνησαν να γίνονται και συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όλα τα υπόλοιπα. Μα είναι προφανές. Δηλαδή, αυτό περιγράφεται, συγγνώμη. Τώρα είναι όλα τέλεια και εμείς πάμε να καταλάβουμε. Ποιο τον έφερε τον υποκατώτατο στην Ελλάδα? Ποιο τον εισηγήθηκε? Δεν τον εισηγήθηκε. Κυρία Κατσέλη. Το 2012. Με το δεύτερο μνημόνιο. Κύριε, γιατί το ρωτάτε αυτό? Το μεγαλύτερο μέρος απορρίθμισης της αγοράς εργασίας προήρθε από το δεύτερο μνημόνιο. Κυρία Κατσέλη. Εντάξει. Αυτό που περιγράφεται δεν έχει τελειώσει. Αυτό που περιγράφεται δεν έχει τελειώσει. Δεν τελείωσε ξαφνικά το 2015. Τελείωσε θεσμικά. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ακόμα και σήμερα ισχύει. Αυτό συνεχίζει. Ναι, αλλά σήμερα είναι παράνομο. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν δούμε και τα στατιστικά στοιχεία που το Υπουργείο Εργασίας και το Σώμα Επιθεωρητών μπορεί να έχει, μπορούμε να δούμε. Η απασχόληση περισσότερες ώρες ήταν πάντα παράνομη, κύριε Σπίρτη. Συγγνώμη, δεν έγινε τώρα παράνομη. Όχι, το να δηλώνει εργαζόμενο για 4 και να δουλεύει 8, ναι. Δεν είναι τώρα παράνομη. Ναι, αλλά ο υποκατώτατος μισθός ήταν θεσμοθετημένος. Ήταν παράνομο αυτό που είπατε πριν. Ναι, τώρα λέω ότι 4-8 για νέους ανθρώπους κτλ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν καταργήθηκε. Δεν γίνεται τώρα να ξεχνάμε. Εγώ δεν θέλω να καταλογίσω. Αν θέλετε, κακία σε κανέναν, αλλά εμείς το καταργήσαμε. Τι να γίνει τώρα? Εμείς επαναφέραμε να γίνονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εμείς προσπαθήσαμε και κατορθώσαμε μέσα στο μνημόνιο, με την Τρόικα, τους θεσμούς και τις διαπραγματεύσεις, να επαναφέρουμε ένα μέρος του εργασιακού πλαισίου που είχε καταργηθεί. Και αυτή η προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να συνεχιστεί. Και δεν συνεχίζεται, λέτε τώρα? Όχι, δεν συνεχίζεται. Πηγαίνουμε χωρίς να έχουμε μνημόνιο, χωρίς να έχουμε την Τρόικα, τους θεσμούς και τα υπόλοιπα να μας πιέζουν στο υπόλοιπο πλαίσιο, πηγαίνουμε ακριβώς στη γραμμή που υπήρχε από τους πιο σκληρούς των θεσμών να εφαρμοστεί από την ελληνική κυβέρνηση. Το ερώτημα, κύριε Κυρανάκη, να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν πάνε να θεσμοθετηθούν ειδικές οικονομικές ζώνες. Γιατί περιγράφεται ένα πράγμα το οποίο μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί πριν από 2 μήνες με το 40% του ελληνικού λαού πάει να τον τιμωρήσει ουσιαστικά, λέτε, επειδή τον ψήφισε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αυτό περιγράφεται, αυτό είναι. Εσείς μπορείτε να το ερμηνεύσετε όπως θέλετε. Συγγνώμη, κύριε Σπίτι. Να σας βοηθήσω λίγο. Να σας βοηθήσω εγώ. Έχετε δει τις ρυθμίσεις που έφερε ο κ. Μπρούτση σε αυτό το. Να σας πω δύο πολύ συγκεκριμένες. Αφού ρωτάτε. Να σας πω δύο πολύ συγκεκριμένες αφού ρωτάτε. Άμα τις ξέρετε, θα επιβεβαιώσετε. Πες μας, Δημήτρη. Δύο πάρα πολύ συγκεκριμένες. Με τη ρύθμιση του κ. Βρούτση, για παράδειγμα, η υπεροριακή εργασία των τετραωρητών από 40% αμοιβή πάει στο 12%. Μία ρύθμιση. Λάθος είναι αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου λάθος. Δείτε το και θα το καταλάβετε. Λάθος εντελώς. Δεν είναι καθόλου λάθος. Καθόλου λάθος. Είναι εντελώς λάθος. Επίσης, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Αν υιοθετηθούν οι 4 ρύθμισες. Ελάτε τώρα. Άρα είτε το έχετε διαβάσει καλά ή σκοπεύετε να πείτε ψέματα. Με ρωτάτε να σας πω, σας λέω και μου λέτε είναι ψέματα. Μα είναι ψέματα. Ναι, ανοίξτε τότε στον υπολογιστή. Έχετε το τηλεφωνάκι σας εκεί και δείτε. Αν υιοθετηθούν, όπως το είπε και ο κ. Μητρόπουλος σήμερα και έχει δίκιο ο κ. Μητρόπουλος, αν υιοθετηθούν οι 4 ρήτρες τις οποίες έχει περάσει ο κ. Βρούτσης από τις εταιρείες, μαζί με τη δυνατότητα που του δίνεται πλέον ο ίδιος ως υπουργός να καταργήσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας και να πάει σε μια επιχειρησιακή, εδώ δεν είναι κρατική παρέμβαση τώρα αυτό, εδώ είναι για την ανάπτυξη. Όταν ανεβάζουμε τους μισθούς είναι κρατική παρέμβαση. Όταν τους μειώνουμε δεν είναι κρατική παρέμβαση. Ποιο μειώνει τους μισθούς, Νικόλα? Πού μειώνει? Το ξεπερνώ. Λέει μέσα ο νόμος ότι μειώνει τη μισθή. Όχι, λέω, κυρία Κυρανάκη μου, πριν ότι παραπονηθήκατε ότι το να ανεβάζει τους μισθούς είναι κρατική παρέμβαση. Είναι κάτι σαν κομμουνισμό, σαν Κίνα, σαν Μαδουρέ κτλ. Αυτό είπατε πριν λίγο. Αλλά όταν το 2012, όταν το 2012 απορριθμίστηκε συνολικά η αγορά εργασίας, τότε δεν ήταν κρατική παρέμβαση. Αν υιοθετηθούν οι 4 ρήτρες του κυρίου Βρούτση. Ναι. Υπάρχει ο κίνδυνος ο βασικός μισθός στην Ελλάδα να πέσει στα 600 ευρώ από τα περίπου 1000 που είναι τώρα. Μιλάμε για τους μόνιμους υπαλλήλους, ναι, για τους πανελλήνιους που έχουν πλήρη αγορά. Πουθενά δεν λέει κάτι τέτοιο. Να. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι λέει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Και να μας πείτε συνολικά η φιλοσοφία των παρεμβάσεων είναι ανάπτυξη, πάση θυσία, ακόμη και εις βάρος δικαιωμάτων των εργαζομένων, κύριε Κυρανάκη. Γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι υπενήσεται η αντιπολίτευση. Εντάξει, λύνει μια καραμέλα του ΣΥΡΙΖΑ, την έχουμε πει. Έχουμε βαρεθεί πλέον να ακούμε την ίδια καραμέλα. 10 χρόνια τα ίδια πράγματα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σας είδαμε στην πράξη. Παιδιά αμείβονταν με 360 ευρώ σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, 600.000 άνθρωποι είχαν μισθούς 360 ευρώ με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τι λέει το νομοσχέδιο
με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα». Έχει διάφορα σκέλη. Έχει σκέλη που κάνουν πολύ πιο εύκολη την επιχειρηματικότητα, διαμορφώνουν ένα πολύ πιο φιλικό επενδυτικό κλίμα, ώστε να είναι εύκολο να ιδρύσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα, εύκολο να πάρει τις άδειες, να προχωρήσει, να ανοίξει ένα μαγαζί, εν πάση περιπτώσει, για να δημιουργηθούν δουλειές. Και από την άλλη, αυστηροποιεί πάρα πολύ τα μέτρα για τους ασυνεπείς εργοδότες. Mm. Για τους ασύνδετους εργοδότες. Αυτό που λέει και ο Χατζηνικόλας. Δεν διαφωνώ με αυτά. Καλά κάνει και τα κάνει. Δεν ισχύει καθόλου. Το 12% άλλο σας είπα εγώ, είναι προς αύξηση. Εσείς μένετε πάνω στα θετικά. Δεν αναφέρετε καθόλου τα αρνητικά. Μπορώ να πω. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, το 12% που είπατε είναι προς αύξηση σε ό,τι ισχύει ήδη. Δηλαδή, κάποιο εργοδότη. Δηλαδή, θα πάρει το 40% και θα πάρει και 12%. Ένα λεπτό να το πω, κύριε Χατζηνικόλα. Ένα λεπτό. Μπορείτε ένα λεπτό να έχετε υπομονή. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, ένα ασύνδετο εργοδότη προσλαμβάνει ένα νέο παιδί για 3 ώρα. Έτσι, για απλές ημέρες. Τετραώρητες. Τετραώρητες, εγώ σας λέω και 3 ώρα το κάνουν κάποιοι. Και του λέει, αύριο θέλει να έρθεις και άλλες 3 ώρες. Ναι. Υπερεργασία. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει μια συγκεκριμένο κόστος. Ναι, αυτό λέει. Εμείς το προσαυξάνουμε αυτό το κόστος κατά επιπλέον 12%. Άρα είναι πιο ακριβό για τον εργοδότη. Άρα είναι δηλαδή αντικίνητρο. Ήτανε 40% για την υπερεργασία. Το αυξάνουν. Αυτό που ισχύει σήμερα. Εσείς λέτε ότι το κάνετε 52. Αυτό μου λέτε. Αυτό που ισχύει σήμερα το προσαυξάνουμε κατά 12% επιπλέον. Επιπλέον. Ότι ήταν 40% το υπεροριακή εργασία. Δεν καταλαβαίνετε, κύριε Νικόλα, είναι δύσκολο. Όχι, απλά δεν με βοηθάτε λίγο τώρα. Άρα λοιπόν είναι αντικίνητρο. Αντικίνητρο. Δεν με βοηθάτε, κύριε Κυριακή. Σας βοήθησα πολύ. Όχι, δεν με βοηθάτε. Δηλαδή λέτε ότι το κάνει 52%. Δεν εγώ διαβάζω εδώ πέρα, είναι από το LeftGR και το έχω μπροστά μου. Είναι ημερομηνία 13/9/2019, εδώ είναι, επειδή άνοιξα εγώ το τηλεφωνάκι, όσο ήταν για εκείνους. Προς αύξηση 12% στην υπεροριακή εργασία, το πυροτέχνημα βγήκε ξανά από το ψυγείο. Διαβάζω απλώς και λέει ότι στη συνέντευξη στο Sky το πρωί της Παρασκευής 13/9, ο Υπουργός Εργασίας προχθές διαφήμισε εκ νέου ως μεγάλη τομή στην αγορά εργασίας την επικείμενη θέσπιση προς αύξησης 12% στο ρομίσθιο για κάθε ώρα υπέρβασης ωραρίου. Ναι. Πρόκειται για μία από τις παρεμβάσεις που εντάχθηκαν στο Υποδιαβούλευση Αναπτυξιακό Σχέδιο Νόμου. Σκοπός υποτίθεται είναι η ενίσχυση εργασίας πλήρους ωραρίου. Μισό λεπτάκι. Ωστόσο, ούτε κάποια καινοφανής ιδέα είναι η προσάυξη αυτή, ούτε υπάρχουν ιδιαίτερες εγγυήσεις για την αποτελεσματικότητά της. Πρόκειται ουσιαστικά για επαναφορά ρύθμισης που είχε εφαρμοστεί για μερικούς μήνες το 2010, επί Πασόκ τότε, με τη μόνη διαφορά ότι προσάυξαν 10% και όχι 12%. Η ρύθμιση αποσύρθηκε τότε χωρίς να μάθουμε αν είχε αποτελέσματα στη μείωση ψευδώς δηλωμένης μερικής απασχόλησης. Δεν λέει πουθενά εδώ στο κομμάτι εδώ που διαβάζει. Του ΣΥΡΙΖΑ το site μας. Ναι, το LeftGR είναι. Δεν λέει γιατί αυτό το 40%, 10%. Εδώ λέει απλώς ότι είναι ένα πράγμα το οποίο το κάνανε και το τραβήξανε πίσω. Υπάρχουν πάντως. Να μην σταθούμε μόνο σε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέτρο. Δώστε μου λίγα λεπτά. Λίγα δευτερόλεπτα μάλλον χωρίς διακοπή να πω κάποια μέτρα που απασχολούν τον κόσμο. Να τα πείτε. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Η προσάυξη 12%. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι ένα αντικίνητρο. Δεν αρκεί όμως. Το δεύτερο είναι ότι θα δημιουργηθεί επιτέλους ένα μητρό για την αδίλωτη εργασία. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή να ξέρουν οι ασυνεπείς εργοδότες ότι υπάρχουν ελεγκτές σε όλη την Ελλάδα. Και θα αυστηροποιηθούν πάρα πολύ. Το λέτε αυτό τώρα. Τώρα λοιπόν υπάρχει και τώρα αφορά και την προηγούμενη κυβέρνηση. Ένα πρόστιμο 10.500 ευρώ. Το διατηρούμε αυτό το πρόστιμο που προϋπήρχε. Δεν το καταργούμε όπως λέγατε. 10.500 ευρώ για κάθε εργοδότη που θα βρίσκουμε να μην πληρώνει τον υπάλληλό του. Όλοι αυτοί οι παραβάτες θα μπαίνουν σε ένα μητρό. Και άρα λοιπόν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες και βλαπτικές ως προς την ασύντοτη εργοδοσία και υπέρ του εργαζομένου. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα τα οποία. Από την άλλη όμως σας λένε ότι θα υπερισχύουν οι επιχειρησιακές των κλαδικών συμβάσεων με μόνο κριτήριο την οικονομική δυσκολία της επιχείρησης χωρίς να ορίζεται. Την κρίνει ποιος. Ποιος θα την κρίνει. Μία εξαίρεση. Θα βγει υπουργική απόφαση. Ίσως. Όπου υπάρχουν κλαδικές, ισχύουν οι κλαδικές. Όπου υπάρχουν συλλογικές, ισχύουν συλλογικές. Οι συλλογικές θα συνεχιστούν. Η μόνη καινούργια, η μόνη αλλαγή που έρχεται, κύριε Σπίρτζη, είναι στις πτωχευμένες επιχειρήσεις, δηλαδή μια επιχείρηση που έχει το δίλημα να αποφασίσει. Θα κλείσω και θα πωλήσω όλους τους εργαζομένους ή θα μπορέσω να πάρω μια ανάσα υπογράφοντας μια νέα επιχειρησιακή σύμβαση. Γιατί ο νομοθέτης λέει οικονομικό πρόβλημα. Οικονομικό πρόβλημα. Είμαι οικονομικό πρόβλημα. Το οποίο ποιος ορίζει το οικονομικό πρόβλημα. Οι υποπτωχοί ελεγκτές προφανώς. Άλλο το υποπτώχευση. Οι υποπτωχοί ελεγκτές που εκ του νόμου έχουν υποχρέωση να πούν σε μια επιχείρηση. Όχι σε αυτές που έχουν οικονομικές. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν το ορίζει κανένας εργοδότης λογιστής. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το κλειδί το είπε ο κύριος Γεκέρογλου. Στις μικρομεσαίες που έχουν μια επιχείρηση με 10 άτομα δεν υπάρχουν.
ιδιοκτησία. Ξέρετε γιατί ο επιχειρηματίας είναι ασυνείδητος. Ξέρετε γιατί τον βάζει τετράωρο. Γιατί ο επιχειρηματίας αυτός υπερφορολογείται. Εάν αυτό που είπε ο κύριος Γκεκέρογλου δεν επέλθει να υπάρξει χαμηλή φορολογία. Εσείς σε αυτό που είπαμε, εσείς διαφωνείτε ακριβώς. Όχι, όχι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνείτε. Απλά σας κάνω μια ανάλυση. Βέβαια, θα σας πω το εξής. Το 1500. Εγώ θέλω να μου πείτε εσείς που είστε άνθρωπος αγοράς, αν συμφωνείτε στο εξής απλό. Μία ερώτηση πραγματικά με ειλικρίνεια. Μία επιχείρηση που έχει 100 εργαζομένους και έχει το δίλημα να αποφασίσει ή θα κλείσω λόγω της κλαδικής σύμβασης. Ή θα υπογράψω μια νέα επιχειρησιακή σύμβαση με τους εργαζομένους μου και να είμαι βιώσιμος και να πάρω μια ανάσα να δούμε αν μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι. Ποιος θα το κρίνει αυτό στις επιχειρήσεις? Εδώ υπάρχει αυτό. Οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες. Αυτό λέμε. Να υπάρχουν κριτήρια σαφή. Δεν μπορεί να είναι αρχική να κλείσουν και να μείνουν στον δρόμο. Εάν εγώ είμαι υγιής οικονομικά και το πρωί δηλώσω αδυναμία, δεν θα έρθει κάποιο να το επιβεβαιώσει ή να το αρνηθεί. Αυτό είναι. Σημασία έχει λοιπόν. Στι ΑΕ και στι μεγάλε επιχειρήσει υπάρχουν κορκοτόσει. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που είναι το 98% της δυνάμεως της χώρας. Θα μιλήσετε, κύριε Κεκέρογλου. Και απασχολούν το 98%. Να το δούμε και αυτό το θέμα. Να το δούμε και αυτό το θέμα. Για τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστεί, έχω την εντύπωση. Η ηλεκτρονική Αθηνών που έκλεισε επί ΣΥΡΙΖΑ άφησε 200 εργαζομένους στον δρόμο. Είναι ανώνυμη εταιρεία. 98% των εργαζομένων είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά θα σας πω το εξής. Το 1500 που είπατε, γιατί το επικροτείτε? Ξέρετε αν οι έλεγχοι που γίνονται είναι αντικειμενικοί ή υποκειμενικοί? Σας λέω εγώ λοιπόν τις περισσότερες φορές αυτό το 1500 είναι απαγορευτικό και κλείνει επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα πάμε σε και νομίζω, κύριε Ασμάτογλου, ότι πρέπει να μας εξηγήσετε πώς γίνεται οι πετρελοπηγές να βομβαρδίστηκαν στην Σαουδική Αραβία το Σάββατο, η τιμή του πετρελαίου, η διεθνής, να ανέβηκε σήμερα και εσείς να μας λέτε ότι από αύριο κιόλας στις αντλίες εδώ στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα θα δούμε αυξήσεις, νομίζω το προσδιορίσατε στο 5% περίπου, αν πρόσεξα σωστά. Ακριβώς έτσι είναι και συγκρατημένα είπαμε το 5%, γιατί το 5% θα το δούμε ίσως και παραπάνω σε βάθος χρόνου της εβδομάδος. Δηλαδή μέχρι το Σάββατο θα έχουμε δει και περισσότερες αυξήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δεν έχουμε δεξαμενισμούς για να κρατάμε δεξαμενές και να μπορούμε να λέμε «Α, έχουμε τόσο απόθεμα οι βενζινάδες για να το πουλήσουμε φτηνότερα». Αυτά τα αποθέματα τα έχουν τα δηληστήρια. Όμως αυτό που έχει δείξει η πορεία κατά το παρελθόν και το προηγούμενο διάστημα που έγινε στον Περσικό κόλπο, αυτό το βαπόρι που έπιασε φωτιά και τώρα τα δηληστήρια Τσαράμκο, το οποίο θα σας πω ότι είναι το μεγαλύτερο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας. Η μισή παραγωγή της χώρας. Και καλύπτει περίπου το 30% της παγκόσμιας αγοράς. Και μειούμενη της παραγωγής τους αυτού του δηληστήριου που είπανε ότι θα το μειώσουν κατά 50%, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Αν πράγματι δεν διορθωθεί άμεσα. Δεν μας εξηγείτε πώς γίνεται. Δηλαδή αύριο το πρωί εσείς παραλαμβάνετε. Συγγνώμη. Θα πάω να αγοράσω. Παραλαμβάνετε πετρέλαιο εσείς 5% πρωί, ακριβότερα από αύριο τη σήμερα. Αύριο το πρωί που θα αγοράσω πετρέλαιο, ναι, βενζίνη, αμόλυβδη εγώ, θα αγοράσω 12 λεπτά ακριβότερα. 12 λεπτά ακριβότερα. Το πρόβλημα είναι στα ΕΛΠΕ, αυτό λέτε τώρα. Στα δηληστήρια. Εγώ δεν αγοράζω από τα δηληστήρια. Αγοράζω από την εταιρεία εμπορίας και η εταιρεία εμπορίας αγοράζει από τα δηληστήρια. Αν θα μπείτε λοιπόν. Είναι στην εμπορία, στην εταιρεία εμπορίας το πρόβλημα. Στα δηληστήρια είναι, πού είναι το πρόβλημα? Θα σας το πω αμέσως. Και πώς γίνεται όταν ακριβένει να περνάει αμέσως η ακριβότερη τιμή, όταν πέφτει η τιμή, να κάνουμε μέρες να τη δούμε? Υπάρχει ένα site που λέει popec.gr, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρίων Εμπορικασίμων. Στις 7.30 ώρα το πρωί είναι οι δηληστηριακές τιμές. Μπείτε να παρακολουθήσετε τις τιμές οι οποίες ήταν το Σάββατο, που σας λέω ήταν μειούμενες, και αύριο το πρωί θα είναι αυξητικές κατά 12 λεπτά στο λίτρο. Και θα σας πω, εκεί που θα δείτε 1,58 την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ήταν χτες. Αύριο το πρωί θα είναι 1,61. Ναι, εξήγηση θα μας δώσετε όμως. Εξήγηση. Ναι. Τι είναι, κερδοσκοπία είναι αυτό? Όχι. Τι είναι? Είναι οι τιμές που βγαίνουν από το πλάτη της Μεσογείου και εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια. Μα δεν γίνεται όταν είναι προς τα πάνω οι τιμές να εναρμονίζονται αμέσως και όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου να κάνουμε εβδομάδες να το δούμε όταν, στις αντλίες. Όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, σας λέω, όταν κάνετε λάθος.
Όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, πέφτουν άμεσα και μετακυλίουν στην λιανική αγορά οι πρατηριούχοι, συνάδελφοί μου, άμεσα την τιμή. Γιατί όλα τα πρατήρια είναι στο κόκκινο και θα πρέπει να δουλέψουν. Και επειδή δεν δουλεύουν, κοιτάνε να μειώσουν πολύ τις τιμές. Έχετε δει που βρίσκονται οι τιμές. Πάρτε τις δηληστηριακές τιμές, αλλά... πάρτε και τις τιμές των πρατηρίων, να δείτε ότι αυτό η ψαλίδα δεν φτάνει ούτε για τον πρατηριούχο, ούτε για τη μεταφορά, ούτε για την εταιρεία εμπορίας. Να σας πω κάτι. Μη γιατί κοιτάμε αυτό και δεν κοιτάμε τους υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Όχι, θα τους δούμε και αυτούς, αλλά εγώ επιμένω ότι δεν περνάει, γιατί δεν βάζουμε σε άλλο πλάνο τη βενζίνη. Περνάει άμεσα. Το ξέρω και το παρακολουθώ και σας το λέω με τα σιγουριάς ότι περνάει άμεσα. Άλλωστε εσείς έχετε τα στοιχεία αυτά. Μας φρεσκάρετε τη μνήμη για κάθε ευρώ πώς είναι αυτή. Μπορείτε, για κάθε ευρώ πώς είναι αυτή. Για το 1,60 περίπου είναι το 1 ευρώ. Περίπου είναι για το 1 ευρώ και 60 λεπτά. Είναι 70% περίπου. Τα 35 με 40 λεπτά είναι προφορών, τα 45 λεπτά, τα 15 λεπτά είναι ένα κέρδος εταιρείας εμπορίας, μεταφορικό κόστος και κέρδος πρατηριούχου. Και το 1 ευρώ περίπου είναι φόρος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μέσα στο φόρο, ο οποίος είναι 80 λεπτά περίπου, 800 ευρώ ανά 1000 λίτρα, είναι και το ΦΠΑ όλης της αξίας του καυσίμου. Μάλιστα. Που έρχεται και προστίθεται εκεί. Μάλιστα. Άρα είναι περίπου 1 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν που αυξάνεται πολύ η τιμή, θα πρέπει να έρχεται το κράτος και το Υπουργείο Οικονομικών να μειώνει τις τιμές. Και ο Χρήστος Σταϊκούρας το είχε πει τον καιρό που ήταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ανέβηκε το πετρέλαιο θέρμανσης. Τότε είπε ότι ήταν αποτυχία και βάλαμε λιγότερα χρήματα στα ταμεία μας. Και το είχε παραδεχτεί τότε. Όμως καμία κυβέρνηση. Γιατί δεν αγόραζε κανείς πετρέλαιο, γι' αυτό. Και ακόμα και σήμερα, βέβαια, γιατί βάζουν λιγότερα. Και κρυώναν όλοι, παγώνε. Μα το βλέπουμε. Αλλά, ο κόσμος θέλει. Συγχωρέστε με τώρα λίγο. Ο Γιάννης, αν κατάλαβα καλά, δεν σας ρώτησε αυτό. Ναι. Ο Γιάννης ήταν σαφέστατο το ερώτημά του. Εδώ μιλάμε, υπάρχει η υπόνοια ότι εδώ πίσω από εκεί υπάρχει ένα κύκλωμα που κερδοσκοπεί. Όχι στα πράγματα. Περιμένει, για παράδειγμα, έχει αγορασμένα πετρέλαιο. Έχουν Έχει αγορασμένο πετρέλαιο με παλιότερη τιμή και με την αύξηση πουλάει, αμέσως αυτό το πετρέλαιο της παλιάς τιμής με την καινούργια αύξηση. Είναι κερδοσκοπία. Αυτό σας ρωτάω. Ποιοι έχουν αποθήκες, ποιοι έχουν δεξαμενές. Όχι τα πρατήρια. Κύριε Κεγκέρο, πολύ μικρές δεξαμενές. Σας είπα πριν, έχω τα ΕΛΠΕ. Ας ακούσουμε τον κύριο. Πόσο και οι εταιρείες εμπορίας. Κύριε συνάδελφε, μπορούν να δουλεύει το σύστημα. Μπορούν. Ελάτε, κύριε Κεγκέρο. Το διοικητήριο, κύριε Χατζηνικόλα, πάρει τον κύριο Τσοτσορό. Δεν θα σας πει ψέματα. Όχι μόνο τον κύριο Τσοτσορό. Ναι, νομίζω ότι αυτήν έχετε. Είναι και κρατικό. Το 30% είναι στο κράτος. Ποιανού άλλου έχετε εμπιστοσύνη? Εγώ. Όχι, παίρνω, δεν έχω. Στον κύριο Τσοτσορό, λοιπόν. Πάρτε οποιοδήποτε. Ωραία, ωραία. Έχει θα δείτε. Όχι, είναι ο κύριο Παπαθανασίου. Αλλά ξέρει. Αλλά μάλλον τώρα. Αυτά είναι μπιχτέ του κύριου Κεντάκη. Όποιον επικοινωνεί ή δε τι γίνεται. Μόλις αυξάνονται χρηματιστηριακά οι τιμές, μόλις αυξάνεται η διεθνής τιμή, αυτό ενσωματώνεται στην πολιτική τιμών του δηληστηρίου. Ναι. Αμέσως. Ναι. Και η εξήγηση που δίνουν αυτοί είναι ότι εγώ για το αντικαταστήσω αυτό, τη δεξαμενή μου, θα αντικατασταθεί με τις ψηλές τιμές. Εκείνος πουλήσει με τις ψηλές τιμές. Άρα λοιπόν, σήμερα, αύριο το πρωί, ο Ασμάτογλου θα αγοράσει από την εμπορία πετρελαίου, από την εμπορία 12 λεπτά ακριβότερα με το ΦΠΑ. Με αυξημένη τιμή που θα έχει αγοράσει η εταιρεία από το δηληστήριο και θα μετακυληθεί σε μια μέρα. Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση όταν μειώνονται οι τιμές. Γιατί όμως? Αυτό είναι γεγονός. Γιατί και αυτό είναι καθυστέρηση. Κάποιοι έχει παρατηρηθεί αυτό. Κάποιοι βγάζουν λεφτά από αυτό. Με την καθυστέρηση όταν πέφτουν. Κάποιοι έχουν αγοράσει 10 δραχμές πώς διαμορφώνονται και θα το πουλήσουν 15. Υπάρχει διατίμηση? Όχι. Όχι, υπάρχει ελεύθερη αγορά. Άρα λοιπόν, όσο πιο αργά τη μειώσει το δηληστήριο, τόσο αργότερα μετακυλείται στην αγορά. Όλα ξεκινούν από τον κρουνό του δηληστηρίου. Ναι, μεγάλη σημασία. Και τις τιμές, βέβαια, και στην αύξηση. Και στην αύξηση, ενσωματώνουν μόλις αυξηθεί διεθνώς και τιμή. Και καθυστερούν τη μείωση. Και οι τιμές οι καθυστερούν για να αντικαταστήσουν τις ποσότητες. Μπορώ μισό λεπτό για να το ρωτήσω, κύριε Ασμαντόπουλε. Εκεί είναι το πρόνοια, πάντως στα δηληστήρια, όχι στο πρατήριο. Πείτε μας κάτι, αν μπορείτε πείτε μου κάτι, γιατί δεν το καταλάβει. Αν μπορείτε πείτε πιο ευκρινώς απλώς. Από αυτό το πράγμα κάποιοι πρέπει να βγάζουν περισσότερα χρήματα. Αν δεν γίνεται σωστά, ποιοι είναι αυτοί?
που θα βγάλουν. Τα δηληστήρια είναι, δεν είναι από την καταλαβαίνετε. Οι οποίοι, κοιτάξτε, οι αποθήκες, τα δηληστήρια λένε σίγουρα και για Γέρογλου. Λιγότερο είναι τα εταιρείε καυσίμων γιατί δεν έχουν μεγάλες αποθήκες. Και μηδέν οι πρατηριούχοι γιατί δεν έχουν λεφτά. Άρα είναι οι εταιρείε καυσίμων και τα δηληστήρια. Και δεν έχουν και αποθήκη. Όποιος έχει μεγαλύτερη δυνατότητα αποθήκευσης, έχει περισσότερη δυνατότητα να. Γιατί από αύριο κιόλας πουλάει πιο ακριβά. Ενώ να κάνει το αντίθετο όταν θα πέσουν οι τιμές, θα κάνει το αντίθετο ακριβώς. Εμείς πάντως, σημασία κύριε Ξενάκη, ότι μετακυλίουμε αυτό το ξύλο. Εσείς το τρώτε το πολύ, γι' αυτό λέω. Γιατί είμαστε η τελευταία τρύπα του τουρνά. Γιατί αύριο, ο καταναλωτής εμάς βλέπει. Τώρα ο καταναλωτής, επειδή βλέπει το χειμώνα να έρχεται, Οκτώβριος έφτασε. Με το πετρέλαιο θέρμανσης, τι προβλέπετε. Να σας πω κάτι. Εάν, μισό. Εάν δεν υπήρχε. Αν δεν υπάρξει μείωση, πού θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν δεν υπήρχε. Ακούστε το αυτό. Εάν δεν υπήρχε το επίδομα. Όχι των εισιτηρίων στα 34 νησιά. Για το βοήθημα των καυσίμων. Τα νησιά είχαν 2 ευρώ, τώρα θα ήταν στο 1,80. Μόλις λοιπόν τώρα θα αρχίσει να αυξάνεται η τιμή, θα πάει πάλι στο 2 ευρώ. Σωστά. Στο πετρέλαιο τι θα γίνει, το οποίο είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Γι' αυτό λέμε και είναι πάγια θέση μας. Μείωση του δικού φόρου καταναλωτής. Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση με τα δεδομένα τα σημερινά πού θα κοιμανθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Με τις σημερινές τιμές, τις αυξημένες. Τις οποίες είχα το Σάββατο, οι οποίες ήταν πτωτικές. Όχι, με τις καινούργιες. Βεβαίως. Με τις τιμές λοιπόν που ήταν πτωτικές ήταν στο 1 ευρώ. Σήμερα με τα 10 λεπτά αυτό τα οποία θα δούμε παραπάνω θα πάμε στο 1 και 10 λεπτά. Εάν αυτό συνεχιστεί και την άλλη εβδομάδα και πάρουμε άλλα 10 λεπτά και άλλα 20 λεπτά, θα φτάσουμε στο ένα πόσο, 1,20. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Γιατί αν πάμε στο 1 ευρώ και 20 λεπτά, παραδείγματος χάρη, στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην υπηρετική Ελλάδα θα φτάσουμε στο 1,30 και στην ισιωτική τι θα γίνει. Στο 1,40. Χαθήκαμε. Έτσι. Κύριε Κυρανάκη, είναι σε ετοιμότητα η κυβέρνηση. Τι θα κάνετε. Πάντως είναι στην ατζέντα του Πρωθυπουργού η μείωση και περίμενα να το ακούσω εγώ στην ΔΕΘ. Να δεν το ακούσαμε. Ότι, δεν το ακούσαμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα. Ο δικός φόρος στα καύσιμα είναι πάρα πολύ ψηλός. Οποιοσδήποτε πάρει μια απόδειξη που έχει αναλυτικά από κάτω το πόσο καύσιμο βάζει και πόσο φόρο βάζει, καταλαβαίνω ότι είναι παράλογο. Δεν είναι έτοιμο το Οικονομικό Επιτελείο να ανακοινώσει από τώρα μείωση στον ειδικό φόρο καυσίμων. Σωστά είπατε ο κ. Σταϊκούρας, έχει πολλές φορές τοποθετηθεί υπέρ αυτού του μέτρου. Ο χειμώνας θα έρθει πάντως. Δεν θα περιμένει το Οικονομικό Επιτελείο να ετοιμαστεί. Τώρα μου λέτε για το επίδομα θέρμανσης, για παράδειγμα. Είπε δεν ξέρω αν θα είναι με τη μορφή του επιδόματος ή της μείωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες είπε ότι για το επίδομα θέρμανσης, για το πετρέλαιο, εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος. Αυτό είναι ένα μέτρο άλλο. Τώρα μιλάμε για τη βενζίνη που βάζει ο κόσμος στο αυτοκίνητό του. Και για τον ειδικό φόρο που πληρώνει και το βλέπει στην απόδειξη. Σε αυτό το κομμάτι. Και το πετρέλαιο, σαν παραγόμενο πετρέλαιο, προϊόν, σαν κόστος ενέργειας. Σε αυτό το κομμάτι θα ήμουν ανεύθυνος να σας έλεγα τώρα. Τώρα, να μην σας πω άλλες σκέψεις που γεννώνται, τι θα γίνει με τη ΔΕΗ, η οποία δεν κατάφερε σε καιρό που το πετρέλαιο ήταν χαμηλά και επί μακρόν να ορθοποδήσει οικονομικά και έφτασε στο σημείο που λέτε εσείς ότι έφτασε. Θα μας πει και ο κύριος Πίρτζης τη γνώμη του. Τι θα γίνει τώρα που θα ακριβήνουν περαιτέρω οι τιμές. Θα μας πει ο κύριος Πίρτζης τα εισιτήρια. Βασικά στα εισιτήρια. Λοιπόν, και τα εισιτήρια λοιπόν, έχει κάψιμο το πετρέλαιο. Και τα εισιτήρια το χρόνο για να ανησυχεί γι' αυτό. Υπερπηδήσατε. Εντάξει. Για τα εργασιακά, α πω δύο κουβέντες. Να τελειώσουμε αυτό και θα επανέλθουμε. Όχι, κύριε Σπίρτζη, μην το έχω ακόμη ξεφύγει. Δηλαδή, στη ΔΕΗ, πώς η ΔΕΗ με το πετρέλαιο στο ναδύρ έφτασε σε αυτό το χάλι και τι θα γινόταν τώρα, δηλαδή. Και τι θα γίνει. Αυτό που είπε ο κ. Ασπαντόγλου για να έχουμε και μια σύνδεση. Του πρώτου μέρους συζήτησης τα εργασιακά, με τα καύσιμα. Mm-hmm. Τι είπε ο κ. Χασματογλου για το όταν μειώνονται οι διεθνείς τιμές. Ότι τρέχει ο κόσμος και τα πρατήρια να προμηθευτούν γιατί είναι στεγνά. Άρα βλέπω ότι σε ένα είδος που είναι πραγματικά είδος πρώτης ανάγκης, τα καύσιμα, το τι μισθούς θα έχουμε είναι πολύ κρίσιμο θέμα για την ανάπτυξη, για τη χώρα και για τους πολίτες. Άρα αυτό που εμείς είχαμε στο σχεδιασμό μας ανακοινωμένο για να αυξηθεί 7,5% ο κατώτατος μισθός το 20 και 7,5% το 21 δεν είναι του φεκιά στον αέρα. Εγώ ακούω αυτό που λέει ο κ. Γεγερόγλου
Και μπορεί μα κάποιος... Από το 16 έπρεπε να, να κάποιοι... Από το 16 έπρεπε να υπάρξει αύξηση σύμφωνα με τον νόμο. Και δεν εφαρμόσετε τον νόμο και έρθετε τώρα, αφού χάσατε τις εκλογές, να μας μιλήσετε για αύξηση μισθών. Κάτσε τώρα. Εντάξει, πες κάτι άλλο τώρα. Αύξηση των μισθών μετά που χάσατε τις εκλογές είναι, αυτά... είναι μεγαλοφυής ιδέα. Δεν σας σώζει. Δεν σας σώζει. Τα έχετε κάνει τόσο χειριστά που ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση του τη δώσει πρώτες μέρες, φαίνεται καλύτερο από αυτά που κάνατε εσείς. Τι να ολοκληρώσει, το κάνεις ό,τι κριτική θέλεις. Λοιπόν, ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να ζητήσει κανείς όσο θέλει, αν πρέπει να υπάρχουν διαμορφωμένες τιμές μέσα στο συλλογικό συμβάσιο, αρκεί να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Διότι από την αρχή του μνημονίου υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις που τους ακολουθούσε η Νέα Δημοκρατία από πίσω. Γιατί είναι η φιλοσοφία, είναι το σχέδιό της, το πρόγραμμά της, όπως είναι ο ΣΕΒ, που από πολύ νωρίς είχαν μια τέτοια ατζέντα. Αν δείτε δηλαδή τα 15 συν 1 σημεία που είχε προτείνει για μια υγιή επιχειρηματικότητα που είχε προτείνει ο ΣΕΒ το 10, αν θυμάμαι καλά είναι το μνημόνιο 1, 2, 3 και το 4 που εφαρμόζει τώρα η Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχουμε μνημόνιο. Και είναι όλα αυτά. Δηλαδή η ελαστικοποίηση πλήρως. Α, τώρα εφαρμόζουμε μνημόνιο η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, ναι. Ποιο μνημόνιο. Χωρίς να έχει μνημόνιο. Το δικό σας. Αυτό που. Τι, αυτό που πιστεύατε πάντα. Μήνες. Όχι, αυτό είναι το κακό, κύριε Κυριανάκη. Είναι αυτό ακριβώς. Ποιο είναι αυτό το μνημόνιο. Ότι χωρίς να είμαστε σε μνημόνιο, εφαρμόζονται μνημονιακές πολιτικές. Χωρίς να επιβάλλει να ζορίζει κανείς, ούτε οι θεσμοί, ούτε η Τρόικα, ούτε κανείς τέτοιου είδους πολιτικές, εσείς έρχεστε και τις θεσμοθετείτε. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, δηλαδή, για παράδειγμα, σας είπα πριν, είναι μια μνημονιακή πολιτική. Το ότι δεν θα δοθεί κοινωνικό μέρισμα, ας πούμε, φέτος, είναι μια πολιτική αντικειμενική. Τι γίνεται, κύριε Σπίρτζε, συγγνώμη. Το ότι δεν θα δοθεί. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο τρόπος που το δώσατε το Μάιο. Όχι, εγώ θα μιλήσω. Το πώς καταργήθηκαν. Για τον τρόπο που το δώσατε το Μάιο. Ήταν πώς... κάτι το οποίο αφήστε εμείς κυβερνήσει μισό λεπτό. Αυτό εμείς χάσαμε. Ένα μήνα πριν τις εκλογές αποφασίσετε να δώσετε βοήθημα. Δηλαδή, δεν κοροϊδεύεται ο κόσμος αλφαγιώτα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή η επικοινωνία που είχαμε ήταν χάλια. Πολύ ωραία. Φέτος δεν θα δοθεί καθόλου. Οι προβλέψεις που υπήρχαν. Οι προβλέψεις που υπήρχαν σε μια σειρά από τομείς που ξέρετε ότι ήταν εργασιακές γαλέρες. Σε σχέση με τις εργολαβίες. Οι προβλέψεις που υπήρχαν για να πληρώνονται τα οφειλούμενα σε αυτούς τους ανθρώπους και οι φορές. Καταργήθηκε, καταργήθηκε με τροπολογία και αποχώρησε σύσσωμη η αντιπολίτευση στη Βουλή. Αυτό τώρα, έχει να κάνει με τον τρόπο που έγινε. Μέσα σε δύο μήνες. Και τη διαδικασία που έγινε. Δεν έχει να κάνει με την ουσία μόνο. Η διαδικασία να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να ήταν όντως ο τρόπος λάθος. Προφανώς. Δεν είναι όλοι τα κομμάτια της αντιπολίτευσης τρελή. Ναι, όχι, όχι. Προφανώς ήταν τέτοια η βαρύτητα του θέματος που για να έρθουμε αυτή τη διαδικασία δεν την άντεξε κανείς. Και αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν τον άποστο να έχουμε ρεκόρ προσλήψεων. Είπε ο κύριος Κυριανάκης. Η έλεγχη. Έλεγχη. Για να δούμε τους ελέγχους. Ποιο είπε και έκλεισε το μάτι. Ότι προεκλογικά, ότι εντάξει ρε παιδί μου, ας μην γίνονται τόσοι έλεγχοι. Ποιος το έκλεισε. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος το έκλεισε, κύριε Ξανάκη. Η Αυγή το έλεγε αυτό. Εγώ... εντάξει. Ποιος το έλεγε αυτό. Η Αυγή το έλεγε. Η Αυγή το έλεγε. Τώρα... και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης είπε να μην γίνονται έλεγχοι. Τώρα για θα μας λύσετε λοιπόν, πώς τα κατάφερε η ΔΕΗ και έφτασε σε αυτό το σημείο. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου, γιατί για το μέρισμα είναι σημαντικό για τον κόσμο. Η απάντηση είναι πάρα πολύ. Ναι, αν έχει να μας απαντήσει για το μέρισμα, νομίζω λέει ότι πρέπει να τον ακούσει. Δεν θα δοθεί πάντως αναπαράγεται μία... Δεν το ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα δοθεί κοινωνικό μέρισμα. Αναπαράγεται μία ιστορία τελευταίες μέρες από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αλλά τώρα μιλάμε για το ποσό το οποίο δόθηκε το Μάιο λίγο πριν τις εκλογές. Σωστά. Και το οποίο πέρσι και πρόπερσι είχε δοθεί μία φορά μόνο το Δεκέμβριο. Σωστά, γι' αυτό μιλάμε. Φέτος λοιπόν, δεν θα δοθεί. Φοβός... αυτό που δόθηκε μα φέτος το ξοδέψατε ήδη. Μα δόθηκε το προγράμμα και το δόθηκε το Μάιο πριν τις εκλογές. Θα απαντήσει ο κύριος Κυριανέλης. Μάλλον ξέρει καλύτερα τι θα γίνει με το κοινωνικό Μάιο. Όχι, επειδή έχουμε όλοι συνταξιούχοι. Εγώ έχω συνταξιούχα μάνα, ας πούμε, και ξέρω τι σημαίνει, έτσι. Πήρε το Μάιο αυτό που ήταν να πάρει το Δεκέμβριο. Όπως είχε πάρει το Δεκέμβριο τον περασμένο. Το ωραία, και δώρο και χάρη για τον προπερασμένο. Αλλά δεν είναι αυτό που είναι άλλο. Γιατί δεν παραδείγματος χάρη άλλα που έχει ανάγκη. Μακάρι να παίρνει και δεύτερο. Ελάτε, κύριε Κυριανάκη. Και εγώ θα ήθελα να δώσω και δεύτερο, βέβαια. Έτσι, να το πούμε. Λοιπόν, κρίμα και λοιπόν, σου σίγουρα μέρισμα, το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο είναι λεφτά από την υπερφορολόγηση και αποφάσισε να το δώσει το 17 τον Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα, το 18 τα Χριστούγεννα. Και το 19, αντί να το δώσει τα Χριστούγεννα, το έδωσε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Το ξοδέψατε το κοινωνικό μέρισμα.
για την προεκλογική σας εκστρατεία. Τώρα λοιπόν, τι ζητάτε, να δώσουμε δεύτερο μέρισμα? Εμείς θα δώσουμε κανονικά μέρισμα του χρόνου. Του χρόνου, ναι, φυσικά. Εντάξει. Αυτό για το 19 το ξοδέψατε ήδη. Του χρόνου δεν το ξοδέψατε. Του χρόνου θα δώσετε το κοινωνικό μέρισμα και ο Θεός ξέρει πότε, λοιπόν, θα βάλετε διαπραγματεύσεις. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί να πρέπει να δώσουμε το λόγο και στους τηλεθεατές μας, οι οποίοι είναι η ώρα αυτή που παρεμβαίνουν. Θα απαντήσετε, δεν θα μείνει τίποτα να πάτε. Μάλλον αυτή η ώρα ανήκει στους τηλεθεατές και θα τους ακούσουμε αμέσως μετά. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, ο κύριος Καπετάνιος είναι ο πρώτος τηλεθεατής που θα πάρει το λόγο απόψε. Ελάτε, κύριε Καπετάνια. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ακούμε. Σε εσάς και στους προσκεκλημένους σας. Μάλιστα. Θα ήθελα να κάνω μία διαπίστωση προς τη μεριά της αντιπολίτευσης και μία ερώτηση στη συμπολίτευση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι μία αιτία της ήττας ήταν και η μη έκδοση των συντάξεων, αλλά δημιούργησαν ένα πλεόνασμα στο οποίο έχω μετάσχει και εγώ. Η καθυστέρηση δηλαδή στην απονομή των συντάξεων, αυτό μας λέτε. Έχω υποβάλει τα χαρτιά μου για συνταξιοδότηση από τις 7 Εβδόμου του 2016. Εκκρεμεί η σύνταξή μου ακόμη, παρόλο που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ούτε έχετε διαδοχική ασφάλιση. Με διαδοχική λίγους μήνες του ΙΚΑ και τα 32 Μάλιστα. χρόνια στο δημόσιο. Μάλιστα. Και 3,5 χρόνια περιμένετε. 3,5 χρόνια πάω τώρα, ναι. Δεν εξοφλήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, όπως είχε υποσχεθεί η κυρία Αξιόγλου πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι η διαπίστωση, γιατί τώρα πια στην αντιπολίτευση δεν μπορώ να υποβάλω ερώτημα. Ναι. Στη συμπολίτευση θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Κυρανάκη, τον οποίον βλέπω, τι μέρημνα θα πάρουν για αυτές τις συντάξεις, τουλάχιστον τις πολύ παλαιές, από το 2016. Δηλαδή, γέρασα, που λέει ο λόγος, περιμένοντας να πάρω τη σύνταξή μου. Μάλιστα, θέλετε να το απαντήσω. Όχι, δεν θα απαντήσετε επίσης, τώρα. Επίσης ναι. Και μία πρόταση. Ναι, θα τη ρίξω την πρότασή μου στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, δεν ξέρω πώς ναι. λειτουργεί το σύστημα. Πείτε. Όταν το εφάπαξ κάποιου που βγαίνει σε σύνταξη έχει κατοχυρωθεί με τα έτη υπηρεσίας του και, έχουν καταληθεί τα χρήματα. Δεν θα ήταν σωστό να πάρουμε και το εφάπαξ έστω προσωρινά, όπως παίρνω προσωρινή σύνταξη? Ένα μέρος δηλαδή από το εφάπαξ, ένα μέρος, μάλιστα. Ναι, γιατί με κάποια χρόνια κατοχυρώνεται. Εντάξει, κύριε Καπετάνια, σας ευχαριστούμε. Θα απαντήσετε, κύριε Κυρανάκη και κύριε Σπίτη, συνολικά. Ας ακούσουμε τώρα την κυρία Ντάφλου. Ελάτε, κυρία Ντάφλου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία στην εκπομπή. Να είστε καλά. Σας ακούω. Ιωάννη και οι άλλοι δύο. Να είστε καλά. Σας ακούω και το μεσημέρι. Λοιπόν, είμαι άνεργη 5 χρόνια. Ο νόμος που ψήφισε το 9, η Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός ο Καραμαλής, που ψήφιζα μέχρι το 15 η Νέα Δημοκρατία, υπουργός η Πετραλιά, ψηφίσανε το νόμο και ζητούν για μειωμένη και πλήρη 500 ένσημα το χρόνο, την τελευταία πενταετία. 100 το χρόνο, 4 μήνες εργασίας. Σωστά. Επειδή τόσα χρόνια δεν δημιουργούσαν θέσεις εργασίας, τα πάντα γνωρίζανε, 25 χρόνια συμπατησίων και 5 στη Φωγίωνος, Μέγρη, δεν έχω δει τι χρώμα έχει η επιθεώρηση εργασίας και το ΙΚΑ. Εμποροϋπάλληλος, επιλογή. Δεν θα γίνουμε όλοι δικηγόροι, βουλευτές, δάσκαλοι, καθηγητές και γιατροί. Πολύ σωστά το λέτε. Ο κύριος Κυρανάκης, δεν ξέρω γιατί τον ψηφίσανε, γιατί τον παρακολουθώ αρκετά, για βουλευτή. Τι έργο παρουσίασε, δεν ξέρω. Και οι όμοιοι του, από όλα τα κόμματα. Καλά, κάποιο λόγο έχουν και οι ψηφοφόροι και κάνουν τις επιλογές τους. Εκείνος έχει εξασφαλίσει, αν πάνε τετραετία το μισθό του. Εμείς που έχουμε εργαστεί άνω των 30 ετών, τι έχουμε εξασφαλίσει? Το τίποτε. Εγώ δεν και βγαίνει τώρα δηλαδή, και φωνάζει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Κικαρόγλου. Μη φωνάζετε πολύ. Λοιπόν, 23 χρόνια φύγεται ένα σοβαρό καμόρα, θέμα. Το 17 οποίο... η μπλε καμόρα
Και τώρα οι τελευταίοι ήρθαν να καθαρίσουν το Βούρκο. Δεν καθαρίζει το Βούρκο. Σε λοιπόν, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αντάφλου... Για να σταματήσει ο Βρούτσιος να ορίεται, γιατί είχαν ψηφίσει το νόμο να μας ειδοποιεί ο εργοδότης τρεις μήνες πριν, ιδιωτικός υπάλληλος της Αγίας Γιαννάκη. Έτσι. Για να μας δίνουν τη μισή αποζημίωση. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα τι. Και μας μιλάνε τώρα για ότι τους έπιασε ο πόνος για τον ιδιωτικό υπάλληλο. Και βγήκε και να κλείσω να μιλήσουν κι άλλοι. Παρακαλώ. Και δεν περίμενα ότι θα ακούσω αυτό. Και δεν συγκράτησα το όνομα του κυρίου και τη θέση είχε και είπε: τα ξέρουμε όλα. Εάν κυνηγήσουμε τη μαύρη εργασία, θα μαζεύουμε πτώματα από το πεζοδρόμιο. Μάλιστα. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ, κυρία Ντάφλου. Πάμε στην κυρία Αντωνίου, παρακαλώ. Ναι, στον κύριο Αντωνίου. Στον κύριο Αντωνίου. Να με συγχωρείτε, κύριε Αντωνίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας στο πάνελ και σε όλους. Καλησπέρα. Σας παρακαλώ, εγώ είμαι ένα παιδί από πολυτεχνή οικογένεια, από δεκαμελής οικογένεια, βέβαια σήμερα είμαι 80 χρονών. Έχω πραγματοποιήσει 10.900 ένσημα και μου βγάλανε σύνταξη 360 ευρώ. Ήρθα σε κατάσταση αυτοκτονίας, με κράτησαν οι δικοί μου, γιατί έκλαιγα συνέχεια, περίμενα να πάρω κι εγώ μια σύνταξη σαν άνθρωπο να ζήσω. Πότε εκδόθηκε η σύνταξή σας, είναι με τον νόμο Κατρούγκαλου, υπολογισμένη? Όχι, συνταξιοδοτήθηκα το 2003. Α, παλαιά. Είμαι του 40 γεννηθής. Μάλιστα. Είμαι γεννημένος μέσα στην πείνα, μέσα στην κατοχή. Και εννοείται ότι η σύνταξή σας μειώθηκε σε αυτό το ποσό που μας αναφέρατε, στα 300 ευρώ ή εξ αρχής ήταν τόσο? Όχι, μου βγάλανε σύνταξη, κατάθεσα τα χαρτιά μου με 10.900 ένσημα, τα οποία τα 3.500 και κάτι ήταν βαρέα, ήταν μέσα στα υπόγεια, κινδύνεψα να πεθάνω από την υγρασία των υπογείων. Και τα άλλα ήταν στο τσά. Και πήγανε και μου συνδέσανε, μου τα κάνανε όλα τσά. Όλα τσά. Αυτό εξηγεί ίσως. Αυτό ήταν. Ναι, ένα λεπτό όμως. Και τσάνα ήτανε. Και τσάνα ήτανε όλο που εγώ να μέχασα, κόντεψα να χάσω την υγειά μου στα υπόγεια, 10 χρόνια. Με 11.000 ένσημα μου βγάλανε 360 ευρώ. Ένα λεπτό. Ναι. 360 ευρώ έπαιρε ο αγρότης που δεν είχε πληρώσει μια δραχμή. Εγώ έρθω σε απελπισία για μια στιγμή και κατέβηκα στο τσά με τα κλάματα στα μάτια και μου είπαν: μη στεναχωριέστε, κύριε, λέει, κάτι θα γίνει. Και μου προσθέσανε άλλα 30 ευρώ, 390. Εάν αυτή να μην είναι κράτος και κυβέρνηση, να μου πούνε, γιατί εγώ να μην είμαι μετανιωμένος που ζω σήμερα. Κύριε Αντωνίου, σας καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Θα πάμε στον κύριο Σπυριδάκη τώρα. Ελάτε, κύριε Σπυριδάκη. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας. Θα με συγχωρέσετε, γιατί εγώ είμαι παιδί της κατοχής όπως τον προηγούμενο ακροατή και γράμματα δεν ξέρω, γιατί δεν έχω πάει σχολείο. Να σας τα πω με δικά μου λόγια. Ναι, κύριε Σπυριδάκη. Πρώτα απ' όλα έχω να σας πω συγχαρητήρια για τον τρόπο που παρουσιάζετε την εκπομπή σας. Είστε δημοσιογράφος που για μένα ο σωστός δημοσιογράφος πρέπει να μπορεί να συγκινεί χωρίς να συγκινείται. Το κλείνω το κεφάλαιο. Έλατε, αυτό. Σας ευχαριστούμε, αλλά πάμε στη... Ναι, ναι. Εγώ είμαι ίδιος με τον κύριο που πήρε προηγουμένως. Με 10.000 έσημα στο τσά, γιατί τα υπόλοιπα δεν μας ακολάγανε. Δεν μας ακολάγανε, μου λέγανε αν θες να δουλέψεις θα σου βάζω 50 το χρόνο. Με 10.000 έσημα και με 3.000 βαρέα μου βγάλανε σύνταξη 400 ευρώ στο τσά και μου δώσανε και 220 ευρώ ΕΚΑΣ και πήγα 620. Και από τα 620 ο κύριος αξιότιμος κύριος πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο ψήφισα και που ψηφίζω βέβαια και θα συνεχίσω να ψηφίζω, γιατί από το 1973-1974 ψηφίζω ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2000. Μάλιστα. Από το 2000 μέχρι τώρα ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και το λέω δυνατά. Και θα ψηφίζω επειδή ξέρω ότι Κυριακή κοντή γιορτή, παρόλο που είμαι νευροπαθής, καρδιοπαθής, μου δίνουνε 5.040 ευρώ το χρόνο. Και έχω το μήνα 120 ευρώ γιατρούς και φάρμακα. Είμαι
στο τέταρτο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και καρδιοπαθής. Και θέλω το μήνα 120 ευρώ. Και 120 ευρώ για φάρμακα και 150 αυτό νερό τηλέφωνο. Και δεν φτάνει η σύνταξη προφανώς. Να περάσω. Προφανώς δεν φτάνει. Ποιος φωνάει από τους κύριους αυτούς με 90 ευρώ. Εγώ το ξέρω ότι θα πέσει και ο Μητσοτάκης. Το ξέρω ότι θα πέσει γιατί έχετε πέσει κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Στην ίδια παγίδα και εσείς οι δημοσιογράφοι. Διότι η πολιτική κάνει τη δουλειά τους. Εσείς γιατί να μην κόψει από μια σύνταξη 2.100 ευρώ. Λοιπόν. Πάει από τους πιο εξαφιωμένους ανθρώπους να μας κάνει να πεθάνουμε αν μη τι άλλο με μια αξιοπρέπεια κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Σπυριδάκη, νομίζω ότι ακούστηκε η άποψή σας και ακούστηκε καθαρά. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Με τον κύριο Καρούσο θα κλείσουμε τις πανεβάσεις των τηλεθέτων για να επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Ελάτε κύριε Καρούσο. Λοιπόν, παρακαλώ. Ακούω όλη τη συζήτηση για τους μισθούς σχετικώς. Αν είναι μεγάλη ή μικρή. Ναι. Εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει, γιατί είμαι 40 χρόνια επαγγελματίας και 20 χρόνια διευθύντης κινηματογράφου, αυτή τη στιγμή ζητά μία υπάλληλο από τον ΕΕΔ, δεν ήρθε κανένας, πήραν 25. Διότι έχουν μπει όλοι στο Ταμείο Ανεργίας και πορεύονται μια χαρά. Από την άλλη μεριά, αν δεν πάει το ΙΚΑ 300 ευρώ, δεν πρόκειται κανείς να δημιουργήσει επιχείρηση. Το 300, με 800 ευρώ και 600 πληρώνουμε ΙΚΑ, πρέπει να μαζέψουμε και έναν υπάλληλο 3.500 δραχμές, ευρώ. Ναι. Λοιπόν, είναι δυνατόν να υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό το είχα κάνει και στον κύριο Σπυρόπουλο την ερώτηση. Και μου είπε βεβαίως όλα τα μαγαζιά θα κλείσουν. Ποιο μαγαζί θα κρατηθεί. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να θέσει 4.500 για έναν υπάλληλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το μισθό να πάνε και ένα χιλιάρικο το πάνε. Γιατί εγώ, άρα λέτε είναι και το μη μισθολογικό κόστος που είναι υψηλό. Μάλιστα. Καθ' είναι απόψη μου και εκείνα αυτό. Όσο για τον κύριο που είναι κάθε βράδυ στην τηλεόραση. Λέει για τα δάνεια. Λέει για τη Νέα Δημοκρατία τα δάνεια και του ΠΑΣΟΚ που ήταν 200.000 ευρώ. Λοιπόν, όχι 200.000, πόσο δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς. Άκουσε να δει. Αντί να πει ότι το δάνειο που πήραμε θα πήραμε 740 δραχμές, γιατί έχει το δάνειο. Αλλά τώρα έχει ένα χιλιάρικο. Αν δεν κάνουν, αν τα δάνεια πρέπει να γυρωθούν 20%. Γιατί τώρα τι γίνεται, σε άλλου. Τα χαρίζουν και σε άλλους τα πληρώνουν. Μάλιστα, κύριε Καρούσο, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έλεγα όσο μπορούμε συνοπτικά να επιχειρήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Κύριε Κυρανάκη, με την απονομή των συντάξεων, τι θα γίνει. Πολύς καιρός αναμονής, ακούσατε 3,5 χρόνια τον ακροατή μας και δεν είναι ο μόνος. Λοιπόν, ανακοίνωσε τα στοιχεία ο κ. Βρούτσης Καραχάς τις προηγούμενες μέρες. Είναι πάνω από 470.000 οι εκκρεμείς συντάξεις και υποθέσεις. Όχι μόνο συντάξεις και υποθέσεις μαζί. Και θα ξεκινήσει πάρα πολύ άμεσα. Ήδη οι πρώτες 60.000 έχουν διευθετηθεί για να καταβληθούν. Όμως η καινοτομία είναι ότι οι νέες συντάξεις. Πάντως ο κύριος Βρούτσης πριν 4 χρόνια πάλι υπουργός εργασίας ήταν και πάλι ουρές υπήρχαν στην απονομή. Όχι τόσο μεγάλες, κύριε Παπαδόπουλε. Καμία σχέση. Υπήρχαν κάποιες ουρές, ισχύει, αλλά 470.000 εκκρεμείς συντάξεις και μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπου η κυβέρνηση έλεγε ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός και όλα είναι καλά. Αυτό ήταν πλεονασματικό γιατί δεν έκανε καταβολή συντάξεων. Κανείς δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, η καινοτομία, η οποία λύνει το πρόβλημα για το μέλλον, είναι ότι από 1η-1η του επόμενου χρόνου, 1/3 των συντάξεων θα βγαίνει αυτόματα, με ηλεκτρονικό σύστημα, ψηφιακά. Άρα αμέσως θα ξέρει ο συνταξιούχος, που καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτησή του, ποια είναι η συνταξή του. Ο συνταξιούχος που είναι στο 1/3. Γιατί αυτοί που έχουν την ατυχία είναι στα άλλα 2/3 και αυτοί λοιπόν, πάλι θα περιμένουν. Και αυτό μέχρι το 2023 θα είναι το 90% των συντάξεων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το χρόνο και 90% ψηφιακά. Τώρα οι υπόλοιποι συνάνθρωποι μας που με πολύ μεγάλο πόνο ψυχής μας είπαν την προσωπική του ιστορία και ό,τι και αν ψηφίζουν, εμένα δεν με αφορά καθόλου αυτό. Θα ήθελα να τους πω μια κουβέντα σαν νεότερος άνθρωπος. Για να αυξηθούν οι συντάξεις, πρέπει κάποιοι να πληρώνουν ταμεία. Άρα λοιπόν το δικό του συμφέρον, το δικό του προσωπικό ακούσατε συμφέρον. Ακούσατε τι είπε ένας ακροατής. Όταν ήμασταν στον εργασιακό βίο, μας έλεγαν δεν θα σου κολλήσω τα ένσημα για να βρεις δουλειά. Και έτσι ναι, δεν όλοι, καταβάλλονταν ασφαλιστικές εισφορές. Και το ερώτημα συνθήκες. Είναι μήπως και λόγω της κρίσης εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό και υποχρεώνονται πολλοί εργαζόμενοι να δέχονται να μην τους κολλούν. Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι ανέφεραν παραδείγματα συνταξιοδότηση του 2003, έτσι. Ναι, γιατί αμφιβάλλεται ότι, 16 χρόνια από τότε. Αμφιβάλλεται ότι στην περίοδο της κρίσης δεν γίνεται αυτό να σας λέω. Η κυρία είπε ότι είναι 25 χρόνια έμπορο υπάλληλος και δεν έχει δει αρμόδιο χρόνια να περάσει έλεγχος. Επίσης, να αφήσουμε την κυρία. Εγώ είμαι
31 χρόνια, 31 χρόνια στις εφημερίδες και δεν μπήκε μία φορά ένας ελεγκτής στην εφημερίδα. Σε καμία από τις εφημερίδες. 31 χρόνια. Έχει δει κανένα ελεγκτή σε εφημερίδα. Θα μου πείτε σε εφημερίδα, θα πει ελεγκτή. Εδώ δεν μπαίνουν στα μαγαζιά σε εφημερίδα. Καταρχάς οι ελεγκτές. Γιατί, κύριε. Και κύριε Βουλή, γιατί κάνετε έτσι. Γιατί κάνετε έτσι. Ξέρετε ότι η Τίνος, ξέρετε ολόκληρη η Τίνος πέρυσι, για να μην μου λέτε ότι λέω για τη σημερινή κυβέρνηση, για την προηγούμενη, είχε έναν ελεγκτή. Είχε 600 επιχειρήσεις. Για να ελέγξει τις επιχειρήσεις, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, έπρεπε να περάσουν 3 χρόνια. Να ολοκληρώσω σκέψη μου για να προχωρήσουμε. Άρα πάνε στοχευμένα και με βάση τις καταγγελίες. Αυτό ήθελα να σας πω. Βλέπετε πάντως, κύριε Κινενάκη, ότι δεν είναι μόνο θέμα να νομοθετήσει η κυβέρνηση, αλλά και να εφαρμοστεί ο νόμος, να γίνονται οι έλεγχοι. Ναι, φυσικά. Ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει, οφείλει να γνωρίζει, ότι μπορεί να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία ανά πάσα στιγμή στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Άρα λοιπόν, αν ο ίδιος διαπιστώνει μια αδικία για το πρόσωπό του ή άλλον συνάδελφό του, έχει το δικαίωμα να καλέσει στην επιθεώρηση εργασία να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, χωρίς κανείς στην εργοδοσία να ξέρει ποιος πήρε τηλέφωνο. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μετά από καταγγελίες πάνε κανονικά οι έλεγχοι και διαπιστώνονται αδικίες. Εγώ θέλω να μιλήσω στους ανθρώπους μας, οι οποίοι έζησαν, όπως μας περιέγραψαν, ένα προσωπικό δράμα. Ο μόνος τρόπος για να αυξηθούν οι συντάξεις και να φτάσουν σε πιο αξιοπρεπή, πιο υψηλά επίπεδα. Ποιος είναι? Να υπάρχουν λεφτά στα ταμεία. Ποιοι πληρώνουν λεφτά στα ταμεία? Οι νέοι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν το δικό τους προσωπικό συμφέρον και κάθε συνταξιούχου είναι πιο πολλά νέα παιδιά να έχουν δουλειά. Άρα ο κύκλος οικονομίας, δηλαδή επενδύσεις, κίνητρα για επιχειρήσεις, νέες προσλήψεις, καλύτερη μισθή, όλα αυτά αφορούν τελικά τα λεφτά που μπαίνουν στα ταμεία, από τα οποία ταμεία πληρώνονται και συντάξεις. Δεν είναι δηλαδή ένα ξεχωριστό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε ως ένα λεφτόδεντρο που γεννά τις συντάξεις, αλλά όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό θέλω να τους πω, με όλη την καλή διάθεση να τους βοηθήσουμε και σαν κυβέρνηση στο πρόβλημά τους. Τώρα, κύριε Σπίρτζη, θα ήθελα λίγο να σταθούμε, γιατί το αποφύγαμε. Αυτά που είπε ο κύριος Κυρανέκης. Αλλά να σταθούμε λίγο. Πριν λίγο είπε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ελεγκτές. Από ό,τι ακολουθήθηκε μετά, ακούσαμε στη συζήτηση. Και κύριε Ζρούτση, δεν θα προσληφθούν κι άλλοι. Καλά. Να δούμε τώρα ποιοι θα προσληφθούν, γιατί το 1:5 που απευθυνόταν η Νέα Δημοκρατία σε ένα νεοφιλελεύθερο κοινό δεν θα το τηρήσει. Το 1:1 δεν θα το τηρήσει. Πάντως, αν δεν υπάρχουν ελεγκτές, δεν ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Οι προσλήψεις δεν υπάρχουν. Γιατί το λέτε? Δεν υπάρχουν. Τώρα ακούστε το παράδειγμα. Στην Τίνο. Δεν υπάρχει ελεγκτής. Να είναι περισσότεροι, αλλά υπάρχει ελεγκτής. Η κυρία χρόνια έχει να δει γενικώς. Όχι μόνο τώρα. Εγώ εκεί που έκανα διακοπές φέτος, επί 15 μέρες κάνα ελέγχους. Είναι συμπτωματικό ίσως. Αλλά η κυρία είπε πριν χρόνια έχει να δει ελεγκτές στην Πατησίων. Πήρε και καταγγελία. Πήρε να κάνει καταγγελία. Πήρε να κάνει καταγγελία. Γι' αυτό δεν πάνε ελεγκτές στην Πατησίων. Και αυτό υπάρχει πάντως. Δεύτερο θέμα. Έκανα τα χρόνια λέει, και τα τέσσερα προηγούμενα. Έτσι, λέει ο κ. Κυρανέκης και συμφωνούμε όλοι. Προφανώς. Και συμφωνούμε όλοι ότι βεβαίως όταν υπάρχει περισσότερη ασφαλισμένη, αυτό είναι. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Προφανώς θα είναι πιο εύρωστο ο ασφαλιστικός μας. Ο ένας. Μια που δεν είναι και ανταποδοτικό. Ο ένας, έτσι. Είναι. Όχι, είναι η μία ανταποδοτικό. Η μία ανταποδοτικό είναι, δεν είναι ανταποδοτικό. Ωραία. Για πάμε να δούμε λοιπόν πώς στους συγκεκριμένους συμπολίτες μας θα βελτιωθεί αυτό όταν η κυβέρνηση σήμερα θέλει να πάει στον ιδιωτικό τομέα ένα μεγάλο κομμάτι της ασφάλισης. Τι για λέει. Να δούμε. Πώς θα είναι, ο ένας λοιπόν, από τους τρεις πυλώνες. Ο ένας από τους τρεις πυλώνες. Πώς λοιπόν. Μέρη του κόσμου, πώς. Και έχει δουλέψει. Μια στιγμή. Ξέρετε πόσες εκδόσεις που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ή θα λέμε κάτι και θα ισχύει. SPLG. Αν λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι των νέων ασφαλισμένων. Των νέων, επειδή ακριβώς είμαι άνθρωπος. Και επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς. Και ξέρω και τα ασφαλιστικά των μηχανικών. Όλοι όσοι έχουμε συντάξεις, έχουμε επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια σε πακέτα συντάξεων και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μιλάει κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, για ιδιωτική ασφάλιση, μιλάει για έναν πυλώνα και μάλιστα προαιρετικά σε πρώτη φάση. Ναι, κύριε Ξανά, οι αποδόσεις του ιδιωτικού τομέα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι προαιρετικά ακριβώς. Προαιρετικά είναι. Διότι όποιος δεν θα είναι ασφαλισμένος εκεί, δεν θα πληρώνει εισφορές στην επικουρική ασφάλιση. Σύμφωνοι. Αυτό, αυτό μια στιγμή. Αυτό, έχει δουλέψει πολλές φορές στο εξωτερικό. Δεν θεραπεύει τις περιπτώσεις των συμπολιτών μας που ακούσαμε πριν. Άλλο θέμα είναι αυτό. Ούτε, ναι, ούτε, όχι, ούτε είναι με βάση την αρχή που λέει ο κύριος Κυριανάκης ότι για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τέτοιες αδικίες
όπως το ΤΣΑ. Το παρελθόν, λέτε εσείς. Και στο παρελθόν. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Πώς δεν έχει σχέση. Έχετε δίκιο. Έχει δίκιο ο κ. Σπύρης που βάζει το ερώτημα. Μπορώ να απαντήσω πώς. Δεν γίνεται και τα δύο. Να σας πω πώς. Ή δηλαδή θα έχουμε νέους ασφαλισμένους. Αυτό θα αφορά τους νέους ασφαλισμένους. Πώς γίνεται. Και άρα θα έχουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα στο σπίτι. Μα και αυτού θα αφορά μόνο, έτσι. Υπάρχει απάντηση. Πώς μπορεί, κύριε Καλά κάνει ο κύριο Σπίτι και το βάζει το ερώτημα. Είναι κάτι το οποίο. Υπάρχει διάλογο από αυτό. Θέλω να σα απαντήσω, κύριε Σπίτι. Λοιπόν. Πάλι με διακόπτετε, κύριε Παπαδόπουλο. Να σα απαντήσω μετά. Ελάτε, κύριε Σιγανάκη, σύντομα. Απαντήστε. Δεν έχω πολλές φορές την ευκαιρία να βλέπω τον κύριο Σπύρο να συμφωνεί μαζί μου, οπότε. Εμά στι βασικέ αρχέ συμφωνεί. Και είναι πάντα ήρεμο και δέχεται το διάλογο να τα πούμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, κύριε Σπίρτζη, καλά κάνετε και βάζετε το ερώτημα. Η κύρια σύνταξη παραμένει ως έχει. Έτσι. Αναδιανεμητικό σύστημα. Δηλαδή, πληρώνουν οι εργαζόμενοι φορές, ο συνταξιούχος παίρνει από αυτά τα χρήματα τα σύνταξη. Η επικουρική θα είναι ελεύθερο το σύστημα και άρα θα επιλέγεις εσύ αν θες να πας σε δημόσιο ταμείο. Θες δημόσιο, με χαρά, πήγες στο δημόσιο. Θες ιδιωτική ασφάλιση, πας στην ιδιωτική ασφάλιση. Γι' αυτό λοιπόν το 7% της επικουρικής, αν στο μέλλον για το διάστημα, γιατί αυτό είναι για τους νέους ασφαλισμένους, έτσι, για τα παιδιά που θα μπουν από εδώ και πέρα στην αγορά εργασίας. Η διαφορά αυτή λοιπόν, εφόσον προκύψει, και όσο προκύπτει και το διάστημα της ζωής ενός συνταξιούχου. Ποιος θα το καλύπτει? Το κράτος. Επιδοτώντας. Δηλαδή εμείς σας... πάλι, κύριε Ξενάκη. Εμείς. Άρα, επειδή εμείς είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είναι η χώρα, οι συμπολίτες μας που κάνουν παρέμβαση θα μείνουν κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας με 360 ευρώ. Το κράτος. Όχι. Εγώ ακούω τι λέει. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Κατευθείαν το κράτος. Λέω όμως ότι η δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να πληρώνουν και ιδιωτική ασφάλιση και να έχουν μεγαλύτερη απόδοση από ή δημόσια, αν θέλουν. Πάντως θα τα αποδοτικά. Γιατί πρέπει να την περιορίσουν. Γιατί. Δεν ξέρω αν θυμάστε την περίπτωση σας πει. Τι θυμάμαι. Πολύ ωραία. Όπως ξέρω, όπως θυμάμαι και την περίπτωση πολλών ασφαλιστικών εταιριών που ζουν σήμερα, είναι υγιέστατες, πληρώνουν αποζημιώσεις, δίνουν συνταξιδοτικά προγράμματα. Εντάξει, γιατί ωραία. Το δαιμονοποιούμε. Και του έφυγε την ιστορία, βέβαια, επειδή να πάρουμε. Επειδή υπήρχαν απαταιώνες στο παρελθόν, όλοι είναι απαταιώνες. Δεν το δαιμονοποιούμε καθόλου. Κατά τεκμήριο, απαταιώνες. Όταν λέμε ότι υπάρχει μια αρχή, σαν και αυτή που είπε ο κ. Σκυρανάκης, που φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητη. Ότι όταν έχουμε περισσότερους εργαζόμενους, άρα πληρώνουν περισσότεροι άνθρωποι ασφαλιστικές εισφορές, θα έχουμε ένα πιο υγιές ασφαλιστικό σύστημα. Άρα οι παλιοί εργαζόμενοι και οι σημερινοί συνταξιούχοι μπορούν να πάρουν μεγαλύτερη συντάξη. Σωστό, αυτό δεν είπε. Όταν αυτό το κομμάτι λοιπόν φεύγει από τους νέους ασφαλισμένους, δεν θα γίνει αυτό. Μα σας εξήγησε. Δεν θα γίνει πολύ απλό. Αν γίνεται έτσι, λοιπόν, όπως το εξήγησε, τώρα σας εξήγησε πώς γίνεται. Σας εξήγησε, μια στιγμή. Αφού τέλειωσε ο χρόνος του. Ολοκληρώστε. Εντάξει, τέλειωσε. Το πήρε ο κ. Ξενάκης, ο κ. Ξενάκης. Δεν θα τα λύσουμε τα θέματα. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Για να δείτε. Όχι, άλλο λέω, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Παπαδόπουλε, όταν όμως λέμε... Αλλά σίγουρα θα το λύσουμε απόψε. Όταν λέμε μερικές αυτονόητες αρχές, να δούμε και τι γίνεται. Ωραία. Ακούσαμε την εκδοχή σας. Με την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη απευθύνεται στον κύριο Κεγκέρογλου, η δεύτερη στον κύριο Σπίρτζη. Ξέρετε ποια είναι η αφορμή για την ερώτηση που θέλω να υποβάλω και στους δύο. Αυτό που άκουσα κύριε Κεγκέρογλου, από τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος σήμερα είπε, εν όψη, ξέρετε, και του συνεδρίου που υπάρχει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι φοβάται την πασοκοπίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τη μόλυνση. Τη μόλυνση, για την ακρίβεια. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μετά και το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο κατέγραψε τις δυνάμεις τις οποίες... Παρακαλώ. Ο κύριος Τσακαλώτος αναφερόταν στους Πασόκους που προδώσαν την παράταξή τους και πήγαν εκεί, όπως ο κύριος Σπίρτζης, και την μόλυνση την οποία έχει δεχθεί ήδη. Μιλά από πείρα μέχρι στιγμής μέχρι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν θέλω να με βοηθήσετε, κύριε Κατζηνικόλα, αρκετά μιλήσατε. Αρκετά μιλήσατε. Ναι, βέβαια, αφού έχω το λόγο εγώ. Βεβαίως. Αφού έχω το λόγο εγώ, βεβαίως. Σας απαγόρευσα εγώ να μιλάτε ως τώρα, μην ρωτάτε μόνο λόγο. Και είπατε και ένα σωρό ανακρίβειες. Και δεν μας δώσατε το λόγο. Τέρμα ο μονόλογος, κύριε Κατζηνικόλα. Κύριε Κεγκέρογλου, τέρμα ο μονόλογος.
μονόλογο, κύριε Χατζηνικόλα. Εσεί θα σου μονόλογο. Αυτό θα το πω εγώ. Εσεί σε κάνετε κουμάντο, κόριστε. Πείτε τα. Έτσι ακριβώ όπω πείτε τα, κύριε Χατζηνικόλα, που είστε εδώ άρχοντα. Αφήστε με λοιπόν να το πω και μετά. Τι να πείτε σε μένα. Μα δεν θέλω να μου πει, δεν σα ρώτησα εγώ τίποτα. Δεν σα ρώτησα. Εμένα με ρώτησε ο κύριο Παπαδόπουλο και θέλω να απαντήσω. Εσεί είστε συνήγορο του κυρίου δίπλα, είστε του κυρίου Σπίρτζη, είστε συνήγορο. Μα δεν θέλω. Μα δεν θέλω να ακούσω. Είστε εμπαθείς. Μα εσείς είστε το εμπαθείς. Είστε και το δείχνετε κάθε μέρα, κύριε. Δεν είναι απίθυνα το λόγο σε εσάς. Δεν είναι απίθυνα το λόγο σε εσάς, κύριε. Δεν είναι ο ρόλος σας. Δεν είναι απίθυνα. Κι ούτε δεν απευθύνω ποτέ μου το λόγο σε σένα. Δεν έχω καμιά δουλειά με σένα. Αυτά στο κοινά που ξέρετε, όχι σε μένα. Δεν έχω καμιά δουλειά με σένα, κύριε. Ούτε εγώ με σένα. Καμία δουλειά δεν έχω. Σας παρακαλώ πολύ. Πάμε τώρα. Εγώ μίλησας, απάντησα στον κύριο Παπαδόπουλο. Ολοκληρώστε. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ποια ουσία, κύριε. Δεν με αφήσατε να μιλήσω για τα εργασιακά. Δεν με αφήσατε να μιλήσω να απαντήσω στην ερώτηση. Ελάτε, κύριε Κεκέρογλου. Θα φάμε το χρόνο τώρα. Είμαστε ένα σωρό ψέματα προηγουμένω. Να σου τα πω, θέλετε. Όχι, δεν, δεν θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Κεκέρογλου, αφού δεν με υποαφθείτε. Δημήτρη μου, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, εγώ ελάτε, κύριε Κεκέρογλου, ελάτε. Απαντήστε στην ερώτηση. Αφού εμένα ρώτησε, εσάς ρώτησε. Μην χαθούμε τώρα στο διαδικαστικό, σας παρακαλώ. Κύριε Κεκέρογλου, ολοκληρώστε. Ο κύριος Τσακαλώτος διευκρίνησε την ουσία πασοκοπίες. Ας τελειώσει ο κύριος. Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Κεκέρογλου. Δεν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ δεν μίλησα για τα εργασιακά. Δεν με ενδιαφέρουν οι διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι σοκομματικά τους θέματα. Εγώ σας ρώτησα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ πόσο σας προβληματίζει, δεν μας προβληματίζει η διαρροή. Το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής σήμερα έχει αποφασίσει μια αυτόνομη πορεία. Δεν μας αφορά οι διεργασίες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δικό τους θέμα και δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά τους. Αν θα θέλω να σας πω ιδιωτικά την άποψή μου, θα σας την θέλω έλεγα. Την άποψή σας για τη διαρροή και εκλογικής δύναμης, αλλά και στην ελεγχόμενη. Δεν έχουμε καμιά διαρροή. Εμείς το 2015 πήραμε το χειρότερο ποσοστό στην ιστορία μας, 4%. Ναι. Από τότε διπλασιάσαμε τις δυνάμεις μας, χωρίς αυτό να μας ικανοποιεί σήμερα. Ξεκινάμε με βάση το 8% με μια αυτόνομη πορεία, γιατί η χώρα έχει ανάγκη από την αντίληψη που λέει ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη, που δεν είναι ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι αναγκαία για τη χώρα. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, εμείς προχωρούμε στις εργασιακές σχέσεις που συζητούσαμε προηγουμένως. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία σήμερα, πατώντας αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έρχεται εκ του μηδενός. Με βάση αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι λέει, θα υλοποιήσω δύο ταχυτήτων. Εργασιακές σχέσεις. Θα έχω δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς της εξαίρεσης, υποχρεωτικά οι συμβάσεις που θα υπογράφουν, ενώ θα εξαιρώ μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα θα δημιουργεί ένα αθέμητο ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι στη μια περίπτωση να μην έχουν τις ανάλογες αποδοχές και στην άλλη περίπτωση οι εργαζόμενοι να υπόκεινται στο τέχνασμα που θα. Πρέπει να βρει ένας επιχειρηματίας που δέχεται τον αναθέμητο ανταγωνισμό για να τα βγάλει πέρα. Άρα λοιπόν, ένα μπάχαλο στις εργασιακές σχέσεις. Ευχαριστώ, κύριε. Αυτό κύριε, λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική αρνητική εξέλιξη. Είναι αυτά που ζητούσε και η Τρόικα χρόνια και δεν τα κατάφερε ο κ. Βρούτης όταν εμείς του βάζαμε φρένο. Και ο ΣΕΒ και τα φέρνει τώρα μαζεμένα να τα περάσει. Σας είναι απλά τα πράγματα. Κύριε Σπίτης, δεν ξέρω αν αισθάνεστε την ανάγκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την υπερφορολόγηση όμως δυστυχώς δημιούργησε μια κατάσταση η οποία είναι δραματική. Η μισθή δεν είναι ψηλή τώρα για να λέει η Νέα Δημοκρατία μια επιχείρηση αφήστε που γνωρίζετε θα χαμηλώσω τους μισθούς. Αφήστε με όμως ναι, ολοκληρώνω. Γιατί, ναι. Δεν έχουμε ψηλούς μισθούς στην Ελλάδα για να λέμε ότι θα τις χαμηλώσουμε στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει πρόβλημα. Έχουμε ήδη χαμηλούς μισθούς. Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Κύριε Σπίτζη, δεν ξέρω αν αισθάνεστε την ανάγκη να απαντήσετε στον κύριο Κεκέρογλου, ο οποίος και προσωπικά είπε ότι είστε από εκείνους που πρόδωσαν το κόμμα του, ή αν θέλετε να απαντήσετε και στον κύριο Τσακαλώτο. Στον κύριο Τσακαλώτο που αισθάνεται και κίνδυνο μόλυνσης από το ΠΑΣΟΚ. Ακούστε. Με ένα σχόλιο θα κάνω. Αυτός που ή αυτοί που πρόδωσαν την παράταξη και τις αρχές τους ήταν όσοι συμμάχησαν με τη Νέα Δημοκρατία. Και στα χρόνια της κρίσης και πριν τα χρόνια της κρίσης. Για να καταλάβετε, το Νοέμβριο του 2014 εγώ μάζευα ψήφους του Χρήστου του Σπίρτη για να τον βγάλω με πρόεδρο στο επιμελητήριο. Δεν ήμουν εγώ ψήφιος μετά... το Νοέμβριο του 2014. Την τελευταία φορά που ήσουν. Το 10 ήμουν. Το 10, την τελευταία φορά που ήσουν. Εντάξει. Τώρα μην το διακόπτετε κι εσείς, σας απαντήσω. Συγγνώμη, δεν ήσουν πρόεδρο του επιμελητηρίου.
Δεν ήσουν. Πότε ήσουν το επιμελητήριο. Δεν έγιναν εκλογές το 14. Όταν έγινε υπουργό το 15. Το 15. Ολοκληρώστε, κύριε Σπίτι. Τελευταίες εκλογές λοιπόν του μάζευα ψήφους για να βγει στο επιμελητήριο. Ωραία, ωραία. Κόντρα στις Σιριζέους το υπολεμπούσανε. Και μετά γίνει στις Σιριζέους. Τι λέγεται αυτό, προδότης. Ναι, ναι. Αυτό εντάξει, λέγεται. Εντάξει. Τι ναι, ναι. Εντάξει, τι ναι, ναι. Εντάξει. Έχει καμιά αντίρρηση από αυτό. Ας το αφήσουμε. Λοιπόν, ένα... Θέλω να σου το πω κι αλλιώς. Έχουμε ένα 30% του ελληνικού. Είσαι συνυπεύθυνος μαζί με τον Ρακούση και την Ξενογιαννακοπούλου για το χρέος του Πασόκ. Μην το κάνετε αυτό, κύριε Κεγκέρογλου. Εσείς οι τρεις κυρίως. Ναι, εσείς οι τρεις. Βεβαίως, οι δύο γραμματείς εσύ που τα μοίραζες στις εκλογές. Κύριε Κεγκέρογλου, μην το κάνετε αυτό. Με τη μαύρη σακούλα, ναι. Εγώ. Άντε, μπράβο. Έτσι είναι. Όλα έχουν και όριο. Έχουν όρια, βέβαια. Όλα έχουν. Έχουν όρια. Για όνομα του Θεού, ας πούμε. Δεν ήσουν υπεύθυνο τη υποστήριξη των υποψηφίων. Όχι, βέβαια. Δεν ήσουν. Ήμουν το 2010. Στην επιτροπή. Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρετε γιατί ήμουν. Ναι. Ήμουν στην επιτροπή ναι. στήριξη δημάρχων. Ναι. Α. Και ναι. οικονομική στήριξη. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Σπίρτζη, ολοκληρώστε την απάντησή σας. Εγώ τα λέω με βεβαιότητα. Έχουμε στοχοποιηθεί mm-hmm. πάρα πολλά χρόνια. Και έχουμε, αν θέλετε, και την οριμότητα και την πραότητα να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους επιθέσεις. Και σε προσωπικό επίπεδο και συλλογικό. Και δεν μας ακουμπάνε. Αυτά αφορά τους πρώην συντρόφους σας στο ΠΑΣΟΚ. Αυτά για την κρίνια που υπάρχει στο εσωτερικό μόνο, του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο τους πρώην συντρόφους μας στο ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα mm-hmm. στους άλλους χώρους. Εγώ προκαλώ τον κύριο Κεγκέρογλου για αυτά που είπε να το αποδείξει. Μην ανοίξουμε τώρα. Όχι, νέα... τον προκαλώ. Βέβαια, έχω μαρτύρια. Ναι, ναι, ναι. Έχω μαρτύρια. Λοιπόν. Εντάξει. Θέλει. Ναι, ναι, βεβαίως. Όποιος θες και από όποιον θέλεις. Δεν λοιπόν. Ήταν η Ξενογιαννακοπούλου γραμματέας του κόμματος του Ραγκούσης από το 4 μέχρι το 10. Πάμε πάλι. Όταν δεν ήμουν εγώ. Μαζί δεν είσαστε. Κύριε Κεγκέρογλου, πρέπει να σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη. Τι να μου φρεσκάρει τη μνήμη. Δεν προλαβαίνουμε να του φρεσκάρετε τη μνήμη γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Ξέρουμε το ρόλο σας. Αλλά πρέπει να έχετε τον τελευταίο λόγο γιατί σας απίφθη είναι μορφή. Όταν λοιπόν, ωραία, ωραία. Όταν ήμουν λοιπόν εγώ στην Επιτροπή του Πιστευτοδίκης στο ΠΑΣΟΚ, για να καταλάβετε, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τότε ήταν Σωκράτης Οξυνίδης. Μάλιστα. Καμία σχέση με αυτά ωραία. Που λέει λοιπόν ο κύριος Κεγκέρογλου. Ολοκληρώστε λοιπόν Σωκράτης Οξυνίδης ήταν μετά το 2000. Σας παρακαλώ κύριε Κεγκέρογλου, δεν θα τελειώσουμε ποτέ απόψε. Τότε ήμουν. Τι να γίνει, πρόεδρος της Επιτροπής των Αθανάσεων. Μπορείτε να δώσετε μια απάντηση χωρίς και εσείς να απευθύνεστε στον κύριο Κεγκέρογλου. Μα απαντάω στη λάσπη που μου πέταξες. Με συγχωρείτε. Μην απευθύνεστε προσωπικά. Με μαύρες σακούλες, ας πούμε, στους υποψήφους δημάρχους. Για όνομα του Θεού, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε, ας πούμε. Και για να αποκαταστήσουμε. Παρά τα αυτά, εμείς δεν ακούμε αυτές τις φωνές του κινήματος αλλαγής. Γιατί δεν είναι πασού. Η συντριπτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ έχει έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια και σας είπα τον ουσιαστικό λόγο που ήρθε. Μάλιστα. Και κάνουμε έκκληση και στο κίνημα αλλαγής ή στο μέρος του κινήματος αλλαγής mm-hmm. που μπορεί αυτό να συνεχίσει να το έχει στην καρδούλα του και σε άλλους. Να έρθουμε τους ακροδεξιούς και τους γυρολόγους. Λοιπόν, μα τι λέτε τώρα κύριε, είστε προοδευτικοί εσείς κύριε. Σοβαρά το λέτε. Είστε προοδευτικοί εσείς και κάνετε πρόσκληση σε εμάς. Να υπάρχουν συγκλήσεις αν είναι του προοδευτικού δυνατό. Κόσμου. Πήγαινε με την κουντουρά των Παπαχριστόπουλου λοιπόν. Και τους λοιπούς ακροδεξιούς. Δημήτρη, θέλω τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο Δημήτρης γιατί ήθελε να συμπληρώσει. Ήθελα απλά να βοηθήσω στη συζήτηση τώρα. Εντάξει, κύριε Κεγκέρογλου, δεν έχει λόγο που τα κάνει αυτά. Κλείνουμε όμως. Δεν έχει σημασία τώρα. Εγώ ήθελα απλά βοηθώντας τη συζήτηση, επειδή στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Τσακαλώτος την είδα, ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο και ορθώς ρωτήθηκε τι εννοεί Πασοκοπής. Ναι, ναι. Οκ, τη φοβάται. Τι εννοεί Πασοκοπής. Ο ίδιος λοιπόν έδωσε την ερμηνεία ότι η Πασοκοπής εννοεί τη μεταξέλιξη ενός κόμματος της αριστεράς, της ριζοσπαστικής mm-hmm. αριστεράς, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, στη νεοφιλελεύθερη συνένωση. Συνένεση. Αυτό είπα. Αυτό ήθελα να πω. Καλά, έκανες. Θέλει το άκουσε τώρα, αλλά τώρα δεν έχουμε και άλλο χρόνο για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι που μείνετε μαζί μας. Εμείς μάλλον θα συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα και μετά το σήμα. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.